Αλεξάνδρεια επιτέλους! Η Τίνος. Το καταστάρι της Αγγίου. Αυτή είναι η Σκιάθος μας. Η ομάδα της Νέρου. Μιέδεσα. Και αυτοί βεβαίως είναι οι Αγρινιώτες. Γεννά τα λαχανιά! Η ομάδα της Πάτρας. Γεια σας, παιχνίδια χωρίς σύνορα, αυτή τη φορά όχι σε φαντασμαγορικά σκηνικά όπως σας έχουμε συνηθίσει, ούτε από κάποια χώρα της Ευρώπης όπως επίσης σας έχουμε συνηθίσει, αυτή τη φορά από στούντιο Αθηνών. Γιατί? Γιατί είναι special εκπομπή, είναι ειδικό αφιέρωμα, έχουμε μαζί μας τους καλύτερους παίκτες της χρονιάς που πέρασε, του 1997. Θα μιλήσουμε μαζί τους, θα θυμηθούμε μαζί τους, θα δούμε σκηνές μαζί τους και θα καταλήξουμε και σε συμπεράσματα μαζί τους. Μάλιστα, επιτέλους, ούτε Βουδαπέστη, ούτε Λισαβόνα, επιτέλους μαζί με τη Δάφνη, γιατί δεν συναντηθήκαμε στα παιχνίδια φέτος, ενώ πέσει δύο φορές. Και να πούμε βέβαια ότι σήμερα η Δάφνη δεν είναι μόνη της εδώ στο στούντιο. Είναι 2-1 η Δάφνη σήμερα εδώ στο στούντιο. Είμαστε στο προχωρημένο 8ο μήνα της εγκυμοσύνης του διαδόχου. Ναι, και εκπαιδεύουμε το διάδοχο για τα παιχνίδια. Και πρέπει να ακούσει ο διάδοχος από τους ταξιά παιδιά τι πρέπει να κάνει για να πάει στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και να πούμε βέβαια ότι είναι οι καλύτεροι παίκτες από την κάθε ομάδα που πήραν πέρσι μέρος στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Τα παιδιά που μας ενθουσίασαν, μας συγκίνησαν, μας έκαναν υπερήφανους και τίμησαν εκπροσωπώντας τη χώρα τους, την Ελλάδα, τη χώρα μας, τις πόλεις τους και τις ομάδες τους, γιατί εκπροσωπούν τους 90 περίπου παίκτες που πήραν φέτος μέρος στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Είναι τα αστέρια μας, ναι. Θέλεις να μας παρουσιάσεις τους δικούς σου? Σας παρουσιάζω τους δικούς μου. Βεβαίως. Και μετά μας παρουσιάζει τους δικούς σου. Αλίμονο. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ τα νησιά, εάν εξαιρέσουμε το Αγρίνιο. Έχω πάρει κατά αποκοπή νησιά. Έχουμε λοιπόν από την Τίνο τη Γιάννα την Άνδροβιτς. Καλύτερη παίκτρια, τη βλέπετε, είναι μια κούκλα. Περνάμε στη Ζάκυνθο να αλλάξουμε παραστάσεις. Και έχουμε το Σπύρο το Μαυρομάτι. Βουαλά ο Σπύρος στις οθόνες σας. Έχουμε τη Σκιάθο που δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά θα την αναφέρουμε βεβαίως γιατί ήταν μια καλή ομάδα. Θα πάμε νότια τώρα, πάμε προς Κρήτη Χανιά. Μαθιός Βλοντάκης, κυρίες και κύριοι. Και τώρα να ανεβούμε λίγο παραπάνω, να πιάσουμε λίγο Στερεά και Αγρίνιο και να δούμε το Θοδωρή, τον Μπαμπαρούτσι στις οθόνες μας. Αυτά είναι τα παιδιά, οι καλύτεροι παίκτες από τις εκπομπές, τις οποίες συμμετείχαν βεβαίως τα μέρη τους, μας δόξασαν, μας χάρισαν ωραίες στιγμές, μας χάρισαν και γέλιο και περιμένω να δω και τους δικούς σου τώρα, Κώστα. Μάλιστα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Ξάνθη, η οποία ήταν και στη Βουδαπέστη και στον τελικό. Έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή της Χρυσής Ομάδας. Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Μπουγιουκλού, ένας από τους καλύτερους παίκτες. Να πούμε βέβαια εδώ ότι δεν έχουμε τον καλύτερο παίκτη. Για ποιο λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας? Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Στράτος Ντερεμίδης. Μάλιστα. Μαζί βέβαια και ο Αλέξανδρος Μπουγιουκλό. Αλλά ο Στράτος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα στην εκπομπή μας, αν και θα το ήθελε πάρα πολύ, γιατί είναι σπουδαστής στην αστυνομική σχολή και αυτόν τον καιρό έχουν εξετάσεις. Ωραία, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Να περάσουμε λίγο πιο νότια, μάλλον νότιο-ανατολικά, στην όμορφη Λέρο με την όμορφη τη Σοφία την Ταλαρή. Μια βόλτα μέχρι την Πάτρα στην Κατερίνα την Πολίτη. Και θα καταλήξουμε σε καταράκτες στην Έδεσα και στο Σάκι το Λαμπρίδι. Αυτοί λοιπόν είναι... Οι παίκτες είναι τα παιδιά που φέτος, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ίσχυσαν, ορίστηκαν σαν καλύτεροι παίκτες, ψήφισαν βέβαια όλες οι χώρες και από κάθε χώρα βγάλαμε τον καλύτερο παίκτη σε κάθε εκπομπή. Ανά εκπομπή λοιπόν αυτά τα παιδιά ήταν οι καλύτεροι παίκτες, οι χρυσοί μας παίκτες. Να ξεκινήσουμε με μια εκτίμηση βέβαια ότι φέτος οι ομάδες μας, δεν ξέρω και η δική σου άποψη ποια είναι αυτή, ήταν πολύ πιο καλά προετοιμασμένες, πολύ πιο δυναμικές, ευρηματικές και φυσικά πολύ καλύτερες βαθμολογικά από πέρσι.
Είχαν αγωνία φέτος οι ομάδες. Ήταν πολύ δουλεμένες, ήταν παιδιά αποφασισμένα και εκείνο το οποίο εμένα με συγκίνησε είναι ότι δεν χάσαμε τη συμπαθητικότητά μας, ας το πω έτσι. Το βραβείο που πήραμε πέρσι. Όντως, είμαστε οι πιο συμπαθητικές ομάδες της Ευρώπης. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν παθιαζόμαστε και πάρα πολύ και κυρίως δεν αρρωσταίνουμε όταν δεν κερδίζουμε. Αυτό είναι το βασικό. Και όταν έχουμε εικόνα και ήχο, κυρίες και κύριοι, δεν χρειαζόμαστε αποδείξεις γι' αυτό. Δεύτερη Ελλάδα με την Ξάνθη και 65 βαθμούς. Δεν πειράζει, είμαστε πάρα πολύ ψηλά και η πρώτη ελληνική βουτιά μαζί με την ελληνική σημαία στην πισίνα. Τα θέλαμε βέβαια την πρώτη θέση, αλλά τι να κάνουμε. Τέλος πάντων και η δεύτερη είναι πάρα πολύ καλή. Η χαρά στο πρόσωπο του αρχηγού της ελληνικής ομάδας, της ομάδας Ξάνθης. Και μαζί με το κύπελο όλοι μαζί που θα πάνε, για μαντέψτε, λίγο ακόμα και όλοι μέσα στην πισίνα εκτός του κυπέλου που μένει απ' έξω. Καλό καλό να το βρέξουμε. Και στην πρώτη θέση, Zandvoort από την Ολλανδία όπως και η Φόρμουλα 1 με 68 βαθμούς. Πήραμε τη δεύτερη θέση, Ξάνθη επιτέλους! Θα είναι μαζί μας στην Πορτογαλία! Εντελώς τυπικά, μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό να σας πω ότι πρώτοι βγήκανε οι Ολλανδοί και τρίτοι οι Ελβετοί. Τα καταφέραμε μεγάλε. Σκίσαμε, σκίσαμε. Η Ελλάδα πάντα ψηλά. Η σημαία της Ελλάδας πήγε πάντα ψηλά. Μέχρι στιγμής η καλύτερη ομάδα Ξάνθη. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, για απόψε το βράδυ μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό από την όμορφη Βουδαπέστη. Και βέβαια εδώ, αν θυμάστε, η λογοκρισία του χρόνου έκοψε τη φοβερή δεύτερη βουτιά που πέσαμε μετά όλοι μαζί. Κάμερες, κύπελα, ομάδα, μέσα στην πισίνα. Νίκος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Μπουγιουκλού και μαζί μας και ο Στράτος ο Ντερεμίδης, έστω και ουσιαστικά απόν. Παιδιά, μια πρώτη ερώτηση. Που νομίζετε μετά από τόσους μήνες, ψύχρεμα και όχι με το πάθος και το δυναμισμό που είχατε στη Βουδαπέστη, οφείλεται αυτή η μεγάλη επιτυχία της ομάδας της Ξάνθης? Εγώ ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη εμπειρία, φανταστική εμπειρία θα έλεγα, η συμμετοχή στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Βέβαια όταν αυτό συνδυάζεται με μια καλή θέση γίνεται ακόμη καλύτερο. Εμείς πραγματικά πετύχαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση, ήμασταν η καλύτερη ελληνική ομάδα, πράγμα που μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Βέβαια τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αυτό ακριβώς. Πώς και δεν έγινε τυχαία. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε από τότε που η ΑΕΚ ΤΕΝΑ μας όρισε ότι θα συμμετέχουμε στα παιχνίδια. Φροντίσαμε να κάνουμε πρώτα μια καλή επιλογή των ατόμων. Αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό. Αυτή η επιλογή πώς έγινε? Έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή? Καλέσαμε όσους ξανθιώτες ήθελαν να συμμετέχουν σε κάποια τεστ. Με τι κριτήρια, δηλαδή αθλητές, δυναμικά παιδιά, πώς? Όποιος νόμιζε ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτά τα παιχνίδια, ήρθε και δοκιμάστηκε σε κάποια τεστ. Τα παιδιά που δοκιμαστήκαν ήταν περίπου 70 αγόρια και κορίτσια. Εσύ πώς ένιωσες, Αλέξανδρε, όταν ήρθε η ώρα για το τεστ? Τι σου βάλανε? Καταρχήν, εγώ ήμουν από τα άτομα που θα βοηθούσαν τον Νίκο και θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας και της εκπομπής μας να ευχαριστήσω την ΕΡΤ1, τον Δήμο Ξάνθης και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθήσανε να γίνει αυτό το όμορφο παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μας. Τα έβαλε τα πράγματα σε μια ζυγαριά, τα ζύγισε και έβγαλε μια πάρα πολύ δυνατή και ωραία ομάδα. Για τη δικιά μου την επιλογή πιστεύω ότι προσπάθησα και έδειξα τον καλύτερο με αυτό, όπως και όλα τα άλλα παιδιά. Από εκεί πέρα, κάποια άλλα παιδιά που δεν συμμετείχαν και δεν μπορέσαν να είναι σε αυτή την ομάδα, ελπίζω ότι κάποια άλλη φορά, σε κάποια άλλη τέτοια διοργάνωση, θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί μέσα. Οι φίλοι, τόσοι πολλοί φίλοι που ήρθαν μαζί σας στη Βουδαπέστη, βοήθησαν την κατάσταση? Εγώ πιστεύω, 400 άτομα, όπως 500. Εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία της Ξάνθης είναι από τρεις παράγοντες. Από τα άτομα που συμμετείχαν, που σας είπα ότι επιλέχθηκαν μετά από κριτήρια βασανιστικά, από την πολύ καλή προπόνηση που κάναμε και την συμμετοχή των παιδιών στην προπόνηση, γιατί σε όλες τις προπονήσεις τα παιδιά ερχόταν όλα. Δεν είχαμε δει προπονήσεις με δύο και τρία άτομα και τρίτον. Και πιο βασικό ήταν αυτοί οι 400 φίλαθλοι που μας ακολούθησαν. Πραγματικά μας εψυχώσαν πάρα πολύ
Και ήμασταν υποχρεωμένοι να διακριθούμε. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να μην πάμε καλά βλέποντας 400 με 450 ξανθιώτες να έχουν έρθει και να μας συμπαραστέκονται τόσο θερμά. Μάλιστα. Γι' αυτό... Λοιπόν, αυτά και... προς το παρόν, γιατί θα έχουμε πάλι την Ξάνθη μαζί μας όταν θα αναφερθούμε στην εκπομπή της Βουδαπέστης. Δάφνη. Ξέρετε, τα παιχνίδια δεν είναι πάντα τόσο όμορφα και τόσο εύκολα όσο φαίνονται και χρωματιστά και υπέροχα και στα ωραία σκηνικά. Παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες, πολύ σημαντικός, είναι ο καιρός. Το 1997 και στην πρώτη εκπομπή, η τυχερή ομάδα ήταν η Τίνος. Γιατί τυχερή? Διότι οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν, σε σημείο που τα παιδιά που αναγκαζόντουσαν να βουτάνε στις πισίνες βγαίνανε λιγάκι ξυλιασμένα. Πραγματικά πολύ άγριος καιρός, με πολύ υγρασία και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι Τινιακοί όμως καταφέρανε και παίξαν ένα καλό τζόκερ και θα ήθελα να το θυμηθούμε λιγάκι μαζί. Εδώ βλέπουμε βεβαίως τους τζόκερ. Έχουμε ένα τζόκερ από την Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι κιόλας γρήγορα από την Τίνο. Φεύγουν, είναι τέσσερις ομάδες, να σας πω, είναι η Ελβετία, η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Τι πρέπει να γίνει εδώ? Τα δύο κορίτσια πρέπει να οδηγήσουν το όχημα. Τα δύο αγόρια πρέπει να μεταφέρουν τις βάσεις, πάντα φεύγοντας από δεξιά, επαναλαμβάνω, πάντα φεύγοντας από δεξιά, για να μπορεί βεβαίως να κινείται το όχημα. Μόλις φτάσει και ακουμπήσει στο φόντο του βάθους, τελειώνει και η διαδρομή. Για την Ελλάδα έχουμε τον Γιώργο τον Κόγκο και τον Γιώργο τον Κρητικό που τρέχουν και δεν φτάνουν και τη Γιάννα την Άνδροβιτς με τη Μαρία την Κουβιά που γυρνούν τον τροχό για να μπορέσει να κινηθεί το όχημα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ταχύτητα αστραπής στο συγκεκριμένο παιχνίδι και νομίζω ότι μέχρι στιγμής κάτι κάνουμε. Πιο αστραπία είναι η Ούγγρη βέβαια που είναι δίπλα μας από ό,τι βλέπω. Έχουμε παίξει τζόκερ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να πάμε καλά. Έχουμε και άλλο γύρο βέβαια στο παιχνίδι, σε δύο γύρους παίζονται τα περισσότερα παιχνίδια και ο χρόνος του είναι 2 λεπτά. Βλέπετε εδώ το χαμό που γίνεται και βλέπετε και τη Γιάννα και τη Μαρία συγκεκριμένα να οδηγούν το όχημα ενώ τους δύο Γιώργηδες να παίρνουν τις βάσεις και να τρέχουν να τις τοποθετήσουν μπροστά. Οι Ελβετοί με τα κόκκινα δεξιά, συγγνώμη, στην οθόνη σας. Είναι βεβαίως οι Ούγγροι, αν δεν απατώ, με αυτοί που φτάνουν πρώτοι. Ναι, οι Ούγγροι έχουν τερματίσει, με το κίτρινο είναι οι Ούγγροι. Και η ομάδα της Γαλλίας, αυτή είναι οι Έλληνες, είναι τα δικά μας τα παιδιά από την ομάδα της Τίνου. Και αυτή είναι η Γάλλη, μην μπερδεύεστε, είναι γαλάζιο με μπλε σκούρο. Έληξε ο πρώτος κύκλος, νομίζω έχουμε τερματίσει δεύτερη. Για να θυμάσαι λιγάκι... Το τι κρύο είχατε τραβήξει, είχαμε τραβήξει όλοι. Δεν ξεχνιέται αυτό το κρύο, βέβαια. Και είχατε έρθει όλοι άνετοι και καλοκαιρινοί. Ναι, βέβαια. Δεν είχαμε φέρει ούτε μία χειμωνιάτικη μπλούζα μαζί μας. Και ξαφνικά βρεθήκατε. Ξαφνικά βρεθήκαμε με 4 βαθμούς Κελσίου, να είμαστε με αυτά τα ψηλά ρούχα που φορούσαμε εκεί, βρεγμένοι από τις πισίνες και να κρυώνουμε. Και να ψάχνουμε. Αλλά να ψάχνουμε, δεν, ναι, σας πέρασε ούτε λεπτό το μυαλό να μετανιώσετε. Όχι, γιατί είχαμε ξεκινήσει με πολύ ενθουσιασμό, πολύ κέφι, γεμάτη αισιοδοξία και πιστεύαμε πως θα πάμε καλά. Τι δεν πήγε καλά? Τι δεν πήγε καλά? Ξεκινήσαμε βέβαια με ένα καλό τζόκερ που θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα, γιατί είχαμε το τρακ του πρώτου παιχνιδιού, που βέβαια επειδή το παίζαμε και τζόκερ ήταν ακόμη μεγαλύτερο, αλλά ξεκινήσαμε δυνατά, αλλά η επιπολαιότητα και η έλλειψη ψυχραιμίας εκείνη τη στιγμή μας έκανε να χάσουμε μια ακόμη καλύτερη θέση από αυτή που πήραμε στο τζόκερ και να αυξήσουμε τους βαθμούς μας, που οπωσδήποτε θα ξεκινούσαμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία και μεγαλύτερες ελπίδες, έχοντας ένα καλό τζόκερ. Θα ξαναρχόσουν εσύ καταρχήν στα παιχνίδια? Φυσικά. Φυσικά, πέρα από τη θέση που πήραμε, πιστεύω ότι είναι μια ξέχαστη εμπειρία που... Όποιος έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί και να πάρει μέρος σε αυτά τα παιχνίδια, αξίζει να το κάνει με όποιο κόστος και να έχει. Η ανάμνηση αυτών των 4-5 ημερών που πήγε σαν Τίνος με μια ομάδα στη Βουδαπέστη, τι σου φέρνει στο νου? Μου φέρνει θετικές εικόνες, θετικές εμπειρίες, γιατί το να το βλέπεις από την τηλεόραση είναι εντελώς διαφορετικό από το να το ζεις και να το παίζεις. Εκείνη τη στιγμή που φοράς την φόρμα που γράφει το νησί που εκπροσωπεύεις, που παίζεις για την Ελλάδα, όλα αυτά είναι εμπειρίες αξέχαστες. Παλεύεις για μια καλή θέση, άσχετα το τι θα πετύχεις στο τέλος. Το θέμα είναι να νιώσεις ικανοποιημένος από αυτό που έκανες, από τον εαυτό σου και από εκεί και πέρα
Όλα τα άλλα. Για να μου στην προσωπική ζωή τι κάνεις, με τι ασχολείσαι πέρα από τα παιχνίδια, ναι. Για να καταλάβουμε κιόλας. Έχω τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία στην Τίνο. Άρα Τίνα. Σχετικό. Ναι, και έχω αυτή τη στιγμή γυμναστήριο στην Τίνο και εργάζομαι εκεί. Αυτά προς το παρόν. Για να περάσουμε τώρα από το ένα νησί στο Αιγαίο, στο άλλο νησί στο Ιόνιο. Διότι μετά, στη δεύτερη εκπομπή, είχαμε τη Ζάκυνθο. Είχαμε τη Ζάκυνθο με τη δική της ομάδα, μια πάρα πολύ συμπαθητική ομάδα, πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ καλή. Και θα πρέπει να το πούμε, δεν είναι άλοθη το να λέμε ότι μερικές ελληνικές ομάδες είναι όντως άτυχοι. Ήταν μια άτυχη ομάδα η ομάδα της Ζάκυνθου. Για να θυμηθούμε λίγο, Ζάκυνθο. Υψηλά και το ηθικό μας και τη διάθεσή μας και όλα. Όλα τα παιδιά είναι εδώ, είναι λιγάκι απογοητευμένα γιατί τα πράγματα προς το τέλος δεν πήγαν τόσο καλά όσο πήγαιναν στην αρχή. Αυτά όμως συμβαίνουν στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ηλία, είσαι ο προπονητής της ομάδας. Τι τους έκανες και τα έφτιαξες έτσι δυνατά και γερά, παιδιά? Κύριο που θέλω να πω είναι πως ζήσαμε φοβερές εμπειρίες, μπορούσαμε να πάμε πολύ καλύτερα. Τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο σε αυτό, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Την τέταρτη θέση η Ελλάδα και το καταστάρι από τη Ζάκυνθο με 55 βαθμούς. Η ηρωική ομάδα, πολύ συμπαθητικά παιδιά. Και οι 55 βαθμοί, βλέπουμε και πάλι τη σημαία για την κερκίδα μας, είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι με τον καλύτερό μας παίκτη. Την καινοτομία των φετινών παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Καλύτερος παίκτης λοιπόν για την Ελλάδα είναι ο Σπύρος Μαυρομάτης. Σπύρο. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι που σου απονείμανε αυτόν τον μεγάλο τίτλο, ο καλύτερος αθλητής της ομάδας σου? Νιώθω όμορφα και ήταν μια ωραία εμπειρία. Τι άλλο να πω. Τόσο καλά όσο περιμέναμε. Διακρίνω μια απογοήτευση, έτσι. Επειδή σαν ομάδα δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Εγώ εντάξει, μπορεί να ήμουν καλύτερος. Η τέταρτη θέση ξέρεις ότι είναι μια πάρα πολύ καλή θέση στους 8. Δεν ξέρω, αλλά μπορούσαμε καλύτερα. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν τα καταφέρει. Μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Σπύρο, εγώ εύχομαι αυτή την αγωνιστικότητα που είχατε εδώ να την έχετε σε όλη σας τη ζωή από εδώ και μπρος. Σπύρο, κάποιους μήνες μετά, με όλη τη σειρά να έχει εκτυλιχθεί μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας, έχοντας δει όλες τις ομάδες, λες τα ίδια πράγματα όπως έλεγες και τότε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα και έχω μια απογοήτευση γιατί δεν πήγαμε τόσο καλά? Όχι, τότε εντάξει, ήμουν πολύ απογοητευμένος, γιατί ήταν αυτή η σειρά που καταλήξαμε. Αλλά τώρα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω όταν γυρίσαμε πίσω στο νησί τι, που μας βλέπω, για πες μου, για πες μου, θέλω να ξέρω, για πες μου, τι έγινε γυρίζοντας? Μας βλέπανε διαφορετικά, εντάξει, μόλις τα έδειξε και τηλεόραση, ακόμα περισσότερο. Νιώθαμε σαν προσωπικότητες, σαν κάτι να κάναμε κι εμείς σπουδαίο. Γιατί ξεκινάτε και από το καταστάρι, που είναι έτσι μια μικρή κοινότητα. Ναι, είναι μια κοινότητα. Δεν είναι Ζάκυνθο, Ζάκυνθο, είναι καταστάρι Ζάκυνθο. Ναι, ναι, κοινότητα. Όλοι γνωστοί και λοιπά, έτσι. Βέβαια, δηλαδή ναι. Όλοι σας χειροκροτούν ή όλοι σας βρίζουν κάποια στιγμή αν δεν τα πάτε καλά. Όχι, εντάξει, δεν μας βρίζουν, ίσα-ίσα. Είναι περήφανοι. Δεν μου λες κάτι, όταν τη μέρα της προβολής μπορείς να μου πεις τι έγινε στο καταστάρι. Βίντεο γουόλ στην πλατεία τι έγινε? Όχι, δεν είχε βίντεο γουόλ, καθένα σπίτια του. Αλλά ήταν κάποια έτσι. Στιγμή που την έζησε ο καθένας ξεχωριστά με συγκίνηση, γιατί πραγματικά μπορώ να πω ήταν πραγματικά περήφανη, γιατί τα πήγαμε πολύ καλά. Τα πήγαμε πολύ καλά και αυτό είναι το σπουδαίο που μετράει. Και το σπουδαίο είναι ότι ένα μικρό χωριό από τη Ζάκυνθο ταξίδεψε στη Βουδαπέστη, ναι, και πραγματικά πάλεψε απέναντι σε άλλους 7. Εκπροσωπώντας για δεύτερη φορά βέβαια τη Ζάκυνθο. Είναι η δεύτερη φορά, όπως και η Τίνος μου φαίνεται είναι η δεύτερη φορά. Έρχονται, ναι. Αλλά εμείς οι παίχτες είμαστε όλοι η πρώτη φορά. Μόνο ο Ηλίας, ο προπονητής μας, ήταν που είχε την εμπειρία. Αλλά στο παιχνίδι το δικό μας είχαμε φοβερούς αντιπάλους. Όλοι πάνω από εμάς είχαν πιάσει άριστα του τζόκερ. Είχαν βάλει καλού τζόκερ. Ήταν πολύ δυνατές ομάδες. Βέβαια, κάναμε τα λάθη μας. Όλοι τα κάναμε λάθη. Και αυτό ίσως μας τύχησε κάποιους βαθμούς. Πήγατε πάρα πολύ καλά και αν δεν απατώμε στο πέμπτο παιχνίδι. Στο πέμπτο παιχνίδι. Να το δούμε λίγο, το θυμηθούμε όλοι μαζί. Πέμπτο παιχνίδι για Ζάκυνθο, παρακαλώ. Δεν είπε πιο έσπηρξε και βεβαίως τα παιδιά από όλες τις χώρες που συμμετέχουν τρέχουν για την Ιουλιέτα. Ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα Σπύρα. Ναι, με τον Τίνο και τον Γιώργο. Η Ιουλιέτα ήταν η Εύη. Τρεχαδερή η Ρωμαίη μας. Ναι. Ήταν πραγματικά τα παιδιά, ήταν υπέροχα στο παιχνίδι τους. Είχαμε δουλέψει πολύ τα σκαρφαλώματα, τα σκηνιά. Πρώτοι ήρθατε. Πρώτοι ήρθαμε, ναι. Πρώτοι.
Και βέβαια αυτό το παιχνίδι ήταν κοινό σε όλες τις ομάδες. Νομίζω δεν είχαμε πρωτιά σε αυτό το, από άλλη ομάδα. Σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε δευτεριά, είχαμε δεξάμφη. Και μάλιστα από ατυχία, όχι πρώτη, γλιστρήσαμε. Αυτό το παιχνίδι σκαλοπάτι, αν είναι δυνατόν. Είναι, έχει πολύ ανταγωνισμό γιατί παίζουν όλες οι ομάδες μαζί και είναι δίπλα σου και τρέχεις πολύ. Δεν μου λες, Βεσπύρο, έπαιξες ένα τζόκερ καταπληκτικό. Να θεωρήσουμε ότι ήταν τύχη που κληρώθηκες εσύ ή όποιος ανέβαινε εκεί πάνω θα τα πήγαινε καλά γιατί όχι, είχατε προπονηθεί. Ήταν αυτό το μυστικό που, είπε, που δεν είπε ο Ηλίας, ο Λάβουρας, ότι δουλέψαμε πάνω στα παιχνίδια. Όποιο παιδί και αν πήγαινε σε αυτό το παιχνίδι, έχω την εντύπωση ότι θα το κατάφερνε πολύ καλά. Και μάλιστα είχαμε και διαφορά σε αυτό το παιχνίδι με τις άλλες χώρες. Ήσουν καταπληκτικός εκεί πάνω, δηλαδή πέφτανε οι άλλοι, προσπαθούσαν να. Άκουγα και εσένα που με παρόντρινες. Ναι, που εγώ προσπαθούμε πάντα και εγώ και ο Κώστας να φοροτρύνουμε τους παίκτες, ειδικά στα παιχνίδια που είμαστε δίπλα. Αλλά πραγματικά τερμάτισες με φοβερή διαφορά. Για να δούμε το φοβερό τζόκερ της Ζακίνθου, πράγμα σπάνιο για ελληνική ομάδα. Είναι και ο δικός μας ο τζόκερ από το καταστάρι από την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα δούμε το παιχνίδι. Τέσσερις ομάδες παίζουν, παίζουμε στην πρώτη. Είναι όλοι έτοιμοι, παίζουμε τζόκερ, προσέχουμε. Και να πούμε βέβαια όχι πια. Α, ναι, αυτό όχι πια, για να το πούμε. Μας έρχεται ένα άγχος, Δάφνη. Άγχος, φοβερό. Ακούγαμε τζόκερ με τη Δάφνη και κρυβόμασταν. Τώρα δεν είναι που άρχισα να παίρνω φόρα, εγώ είμαι σταμάτα για μια φορά, παιδί, μα σταμάτητο ήσουν, εγώ σε παρακολουθούσα παράλληλα, σταματημό δεν είναι. Όχι, είναι πολύ εντυπωσιακή η παρουσία του και εμείς το προσέξαμε. Και τώρα τι κάνει. Και τερματίζει και με μεγάλη διαφορά. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό το παιχνίδι για τα πόδια. Ήθελε και ισορροπία και αυτό που κράταγα ήταν πολύ βαρύ. Τι χρησιμοποιήσατε στην προπόνηση, βαρέλια? Είχαμε στήσει ένα σκηνικό παρόμοιο με δάφτο. Ναι. Και βαρέλι έτσι. Και βέβαια είχαμε και ατυχήματα πάνω στην προπόνηση. Πέφταμε συνέχεια, δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Προπόνηση να πέφτετε. Τελικούς να μην σας βλέπω κάτω. Δεν μου λες, έτσι το συνέστημα όταν κοιτάς πίσω σου και τους βλέπεις να παλεύουν και σε έχεις τερματίσει, πρέπει να είναι υπέροχο, έτσι. Ναι, εδώ δεν άδειξα. Παρόλο έκανα την τύπα μου. Βέβαια. Για να τερματίσω. Και μετά το παίζει βέβαια αυτού ψήλου, περιμένεις να τερματίσουν οι άλλοι. Είχα φύγει, είχα δεν θα πάει, θα σαπανιστεί λίγο, δεν τα έχεις, τα κατάφερα. Η ομάδα μας. Παλεύουν οι υπόλοιποι. Και ωραία. Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Ήταν δύσκολο γιατί παιχνίδι. Τερματίσανε μόνο δύο. Οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν καν να τερματίσουν. Αλλά εδώ ήταν ένας πραγματικά καλοπαιγμένος τζόκερ γιατί τον είχατε προπονηθεί όλοι. Το είχαμε προπονηθεί. Είχαμε πάρει την απόφαση από νωρίς ότι θα παίξουμε σε αυτό το τζόκερ, σε αυτό το παιχνίδι. Και στην πρόβα που είχαμε πάρει, πάλι τζόκερ παίξαμε και βγήκαμε πρώτοι. Δηλαδή, ναι, παιδιά. Γιατί και εγώ όταν άκουσα ότι θα παίξετε τζόκερ εκεί, επειδή είναι παιχνίδι τύχης και γενικά συμβουλεύουμε στις ομάδες να μην παίζουν σε παιχνίδια τύχης τζόκερ, να παίζουν σε παιχνίδια που είναι σίγουροι. Εδώ εντάξει, μια στραβή να γινόταν, έπεφτες και έμενες κάτω. Ναι, είναι αυτό που. Μας έκανε εντύπωση, αλλά τελικά ξέρατε τι κάνατε. Είναι το μυστικό το παιχνίδι, ναι, που θέλει δηλαδή μια προετοιμασία ανάλογη με τα παιχνίδια. Δηλαδή να αυτοσχεδιάσεις πάνω στα παιχνίδια. Και είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφήγουμε ξανά από τη Ζάκυνθο, θα πάμε σε ένα άλλο νησί, θα πάμε τώρα προς τη Σκιάθο. Σκιάθο δεν έχουμε εδώ, δεν μπόρεσε να έρθει ο καλύτερος παίκτης για να μιλήσουμε μαζί. Η Σκιάθο ήταν δικιά μου εκπομπή, το δικό μου τον κύκλο, την είδες φαντάζομαι, έτσι. Δυνατή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δυνατή ομάδα. Να δούμε λίγο μερικές σκηνές και μετά να σε ρωτήσω ορισμένες απορίες που έχω για τη Σκιάθο. Ό,τι θέλεις, απαντώ στα πάντα. Πες ότι είσαι ο Νίκος Τζούμπας. Έτσι. Όλος ο θείας τους επισκηνής, όλες οι ομάδες, δύο αγόρια, ένα κορίτσι, Νίκος Τζούμας, Λάμπρος Χούμας και Μίρκα Τσιφλίδη. Για μας θα πρέπει τα αγόρια να ανέβουν μέσω του δικιού στο καράβι. Μόλις φτάσει ο ένας πρέπει να φύγει ο άλλος από την άκρη της πισίνας, να ελευθερώσουν το κορίτσι και να γυρίσουν και οι τρεις μαζί στη ζώνη του τερματισμού τους. Ένα παιχνίδι πολύ βασικό γιατί όσους βαθμούς πάρουμε τόσους θα διπλασιάσουμε. Και θα πρέπει να τα πάμε καλά. Βλέπουμε ότι τώρα μπήκαμε στο καράβι, άρα μπορεί να ξεκινήσει ο συμπαίκτης για να κάνει και αυτό στην κούρσα του και έρχεται, τον είδαμε στην πισίνα. Στηβάζονται λοιπόν όλες οι ομάδες εκεί, τα κορίτσια είναι δεμένα χειροπόδαρα και μόλις ανέβει και ο δεύτερος συμπαίκτης αρχίζουμε να λύνουμε την κοπελιά μας. Οι Ελβετοί και οι Ούγγροι έχουν αρχίσει τη διαδικασία του λυσίματος, αυτή είναι η Ολλανδή. Έφυγαν οι Σλοβαίνοι, οι Ιταλοί και οι Ελβετοί.
Νίκος Λάμπρος και Μίρκα τώρα βλέπω κατεβαίνουν από το δίκτυο και πέφτουν. Νησιώτες είναι, θα κολυμπήσουν γρήγορα. Έφτασαν ήδη όμως οι Ελβετοί, φτάνουν και οι Ούγγροι, τώρα πέσαμε κι εμείς. Έχουν μείνει Πορτογάλοι, Γάλλοι επάνω. Ούγγροι ολοκληρώσαν στο πόντιουμ, Ελβετοί επίσης. Τώρα οι Ιταλοί, δίπλα οι Σλοβαίνοι, τώρα βγαίνουν οι Ολλανδοί. Τους βλέπετε τις ομάδες που έχουν τερματίσει. Έχουμε τερματίσει και εμείς. Τέταρτη θέση Ελλάδα Σκιάθος με 57 βαθμοί. Τέταρτη τερματίσαμε. Ένας καινούριος θεσμός στα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι να δίνουν οι κριτές τον καλύτερο παίκτη της κάθε ομάδας. Έτσι λοιπόν για την ομάδα της Σκιάθου καλύτερος παίκτης είναι ο Νίκος Τζούμας. Νίκο, ετοιμάστηκες πολύ, προετοιμάστηκες για να έρθεις εδώ να παίξεις τα παιχνίδια χωρίς σύνορα? Είχαμε κάποιες σκληρές προετοιμασίες στο νησί και πίστευα και με λίγη τύχη κατάφερα και κάποια προσπάθεια. Σαν εμπειρία πώς φάνηκε η συμμετοχή σου εδώ? Ήταν μια από τις καλύτερες που είχαμε στη στιγμή και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει άλλη καλύτερη. Δηλαδή συμβουλεύεις άλλα παιδιά από άλλους δήμους και κοινότητες της Ελλάδας να έρθουν να πούνε ναι στα παιχνίδια? Σίγουρα, σίγουρα. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούν να κάνουν. Εγώ τουλάχιστον είδα την Σκιάθο στο βίντεο, στην εκπομπή και μου άφησε μια γεύση δυναμικότητας, ομαδικότητας, ζωντάνιας και πολύ δυνατής ομάδας. Ατίθαση ήταν. Ατίθαση. Πολύ ατίθαση η ομάδα ήταν η Σκιάθος. Τους είχε ο Παναγιώτης ο Παπαρίζος, ο προπονητής, unblock όλους μαζί, μην του ξεφύγει κανένας. Ήταν ατίθασα παιδιά, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ενεργητικά, πολύ δυναμικά και θέλανε πάρα πολύ να πάνε καλά και πήγανε. Είδα και ναι, και ευρηματικά. Από ό,τι είδα με κόλπα που χρησιμοποιούσαν, περνάγανε τα παιχνίδια εύκολα. Ναι, ήταν ομαδικοί, δηλαδή δουλέψαν ομαδικά. Παρόλο που όταν τους πρωτοείδαμε, είπαμε ότι αυτοί είναι ο καθένας μόνος του, είναι αντίθεση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έχουν ομαδικότητα. Τελικά είχαν και αυτό και πήραν και καλή θέση. Ναι. Πήραν τέταρτη με καλή βαθμολογία. Ήταν η αμέσως επόμενη τέταρτη, την Ξάνθη, υποψήφια την τελικό. Ναι, ήταν δυνατή ομάδα και μάλιστα είχαν και μια προσαρμοστικότητα που βλέπουμε από πολλές ομάδες ότι λείπει. Ας πούμε, υπήρχε ένα παιχνίδι, το παιχνίδι του γάμου, όπου αν δεν απατώμε, οι Πορτογάλοι πρώτοι κάναν μια πατέντα. Δηλαδή, βγήκε τελείως έξω από την πλατφόρμα ο Πορτογάλος. Με τα σακούλια, με τα δώρα. Ναι, με τα δώρα που έπρεπε να περάσουν συγγενείς. Και τους είδες αμέσως τους καθήτες κλουπ το ρουφήξανε. Δηλαδή, με το που είδανε, έπαιξε το μάτι και τι γίνεται λίγο δίπλα. Γιατί υπάρχουν ομάδες που δεν βλέπουν τι γίνεται. Πήραν, ξεσηκώσαν την πατέντα των Πορτογάλων και πήγανε καλά. Στη ρήχτρα λοιπόν και ξεκινάνε. Ξεκινάνε οι Έλληνες, ξεκινάνε οι Σλοβαίνοι, ξεκινάνε οι Ελβετοί, ξεκινάνε και οι Ούγγροι. Για μας παίζουν ο Νίκος ο Τζούμας, ο Λάμπρος ο Χούμας, η Ζαχαρούλα Αναγνώστου, η Θεανόδη Δασκάλου και η Χάικε Φεργάδη. Προσπάθειες πρώτες από το ΣΟΙ να περάσουν. Περίπου όλες οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Είναι οι Σλοβαίνοι που τα κατάφεραν και εμείς δεύτεροι. Ο πρώτος συγγενής μας πέρασε με τα δωράκια του. Προσπάθειες των επόμενων συγγενών, προσπάθειες ισορροπίας. Η Σλοβενία τα πάει καλά, είναι οι πρώτοι σχεδόν που περνάνε. Αλλά και εμείς τα πάμε καλά. Πέρασαν οι συγγενείς μας, πέρασε το ΣΟΙ το ελληνικό και τώρα το ζευγάρι μας θα πρέπει να περάσει απέναντι, να απλώσει το στρώμα του και να ξαπλώσει πάνω. Οι Σλοβαίνοι έχουν ήδη φτάσει, εμείς προηγούμαστε λιγάκι τον Ούγγρων να δούμε αν θα καταφέρουμε να λύσουμε πρώτοι το στρώμα. Το λύσαμε και σχεδόν ταυτόχρονα με τους Ούγγρους ξαπλώνουμε στο κρεβατάκι μας. Η Νύφη, ο Γαμπρός και το ΣΟΙ τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Θεανός, ακούω εμπειρίες. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Δουλέψαμε πολύ για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτη η εμπειρία και νομίζω ότι αξίζει πολλά. Ευχαριστώ στο Δήμο της Σκιάθου που μας έστειλε εδώ να τον εκπροσωπήσουμε για την Ελλάδα. Μάλιστα. Το είδαμε και όντως έτσι έγινε. Τώρα ξέρεις που θα σε πάω. Να μου πας. Θα σε πάω χαμηλά. Πριν πάμε εκεί. Ναι. Μια και βρεθήκαμε πια σαν Δάφνη, όχι σαν 25, να μιλάμε οι δυο μας. Πώς είδες φέτος εσύ τα παιχνίδια? Πώς είδα εγώ τα παιχνίδια φέτος? Τα είδα από άποψη ομάδων πολύ πιο δυνατά και πιο εξελιγμένα. Σε γενικό επίπεδο, δηλαδή, όχι μόνο. Σε γενικό επίπεδο, μιλώντας σαν εκπομπή, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι μου λείπει ο μύθος πίσω από κάθε παιχνίδι. Αυτό δηλαδή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και που δεν το έχουμε τώρα. Γιατί και η Επιτροπή, ας πούμε, η Διεθνής των Παιχνιδιών προβληματίζεται στο τι φόρμα θα πρέπει να έχουν τα παιχνίδια,
πώς είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, την τεχνολογία και τον καιρό, τις διαθέσεις του κοινού κλπ. Εμένα όμως αυτός ο μύθος που η κάθε χώρα έχει από πίσω το παραμυθάκι της, είτε για μας ήταν Διόνυσος, Βάκχος, είτε για τους Πορτογάλους εθνικός τους ήρωας, είτε για τους Ιταλούς. Είτε δανεισμένοι Έλληνες ήρωες σε άλλες χώρες. Είτε Έλληνες ήρωες ή οτιδήποτε. Βλέπε η Άσονας. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα που είχε παραμύθι. Τώρα δεν έχουμε παραμύθι, έχουμε όμως το αγωνιστικό που έχει γίνει πιο εντυπωσιακό, πιο γκλάμορους, ας το πούμε και έτσι. Και έχουμε και Έλληνες οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να πάρουν θέσεις και το αποδεικνύουν ότι είναι αποφασισμένοι. Και χαίρομαι διότι όταν μας πιάνει το δαιμόνιό μας, τελικά τα καταφέρνουμε. Τώρα μπορώ να σε πάω ένα ταξίδι. Να μην πας. Θα σε πάω στην Κρήτη. Να πάμε. Θα σε πάω κατευθείαν Χανιά, όπου από τα Χανιά έχουμε το Μαθιό το Βλοντάκι. Θα τον δεις τώρα στην οθόνη σου. Αυτός είναι ο Μαθιός ο Βλοντάκης. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, μας ήρθε με την ομάδα των Χανίων, μία πολύ δυνατή ομάδα. Θυμάμαι το πρώτο απόγευμα που σας γνώρισα στο ξενοδοχείο σας. Είσαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι θα είσαστε πρώτοι και πολύ δυνατοί. Τι έγινε, έγινε τίποτα? Ποιος σας φερθήκαν άσχημα, τι σας κάνανε, γιατί μου πέσατε μετά? Όχι, από την πρώτη μέρα που ήρθαμε μέχρι και την ημέρα των αγώνων είχαμε μεγάλη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Τώρα δεν ξέρω, ίσως να μην είμαστε τόσο τυχεροί, ίσως να μην είμαστε τόσο έξυπνοι και διαβασμένοι όσο οι άλλες χώρες. Τελικά πήραμε την πέμπτη θέση, η οποία κάπου μας απογοήτευσε. Θέλαμε μια πιο υψηλή θέση. Είχατε φέρει και πολύ γεμάτη ομάδα, έτσι δεν είναι? Είχατε φέρει αθλητές, είχατε φέρει και Ολυμπιονίκη. Ναι, ήταν η Τόνια η Μαχαίρα μαζί μας και τα υπόλοιπα 9 παιδιά ήμασταν όλοι αθλητές, καλογυμνασμένοι, πεισματάριδες όλοι. Ήρθαμε στην Βουδαπέστη για κάτι πολύ ψηλό. Τελικά... Και πηγαίνατε πολύ καλά ως ένα σημείο, έτσι. Ναι. Τώρα... Και παίξατε και ένα πολύ καλό τζόκερ. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι που διαλέξαμε σαν τζόκερ, βγήκαμε πρώτοι, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Μετά... Και εδώ βέβαια ήταν η εξυπνάδα του προπονητή, όπως και στη Σκιάθο. Ναι. Όπως του έκοψε η Σκιάθο με το κόλπο των Πορτογάλων και το αντέγραψε. Εδώ τι έκανε ο προπονητής? Ο Μανώλης ο Μπασιάς, ο προπονητής μας, σκέφτηκε κάτι πολύ έξυπνο. Παρουσίασε σαν τραυματία την Αγγελική την Παπαντονάκη, η οποία ήταν να παίξει το πρώτο παιχνίδι που το παίζαμε σαν τζόκερ, και είχε αφήσει σαν αναπληρωματική την Τόνια τη Μαχαίρα. Μπήκε η Τόνια στη θέση της και σαν καλή κολυμβήτρια κατάφερε και πήραμε την πρώτη θέση και διπλασιάσαμε τους υπόλοιπους μας. Για να δούμε λιγάκι τι κάνει η Τόνια, γιατί έκανε φοβερά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Μικρό τελικό της Ατλάντας. Και να το πρώτο και το δεύτερο ελληνικό μαργαριτάρι, ταυτοχρόνως οι κοπελιές μας. Μπράβο! Ελπίζω να συνεχίσουμε το ίδιο καλά, γιατί τα κορίτσια μας πετάνε στην κυριολεξία. Η Γαλλία περνάει το δεύτερο. Πολύ καλά, θέλω να πω, πήγε και η Στέλλα, η άλλη κολυμβήτρια σε αυτό το τέτοιο, και ο Γιώργος επίσης που μάζευε τις μπαλίτσες. Γενικά είμαστε όλη η ομάδα πολύ πεισματάριδες. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά τελικά καταλήξαμε. Πολύ μαχητική ομάδα είσαστε. Πολύ μαχητική ομάδα και εσείς είσαστε λίγο άτσι. Πρέπει να το πούμε. Περιμένουμε πώς και πώς στην επόμενη. Να πάρει και ρεβάνς. Αυτό το παιχνίδι ήταν να το παίξουμε εμείς, αλλά τελικά δεν ξέρω πώς αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Θα σου εξηγήσω εγώ πώς άλλαξαν έτσι τα πράγματα. Ήταν η πισίνα και έκανε τους 4 βαθμούς που λέγαμε. Και έτσι το πήραν οι διοργανωτές και το πήγαν στην επόμενη εκπομπή για να μην βουτήξετε στην πισίνα. Ήταν πολύ χαμηλές οι μικρές. Για να δούμε λίγο τι θα μας πει η Τόνια η Μαχαίρα. Και η Στέλλα. Είναι η Τόνια και είναι και ο Γιώργος. Πώς ήταν ρε γοργονίτσες των Χανίων? Μέσα, δεν άβει ασκεδαστικό. Ναι, πολύ καλά. Το περιμένατε Γιώργο ότι θα πάτε τόσο καλά? Ναι. Και τι μας υπόσχεστε για τη συνέχεια, Τόνια? Καλύτερα από τώρα. Πολύ καλύτερα, με πρωτιά. Κυρίες κοπέλες. Καλά, η Τόνια μα κέρδισε Ολυμπιακό μετάλλιο, χρυσό, δεν νομίζω να το συγχαρούμε όσο δείχνει τώρα. Έτσι είναι ομαδική δουλειά, έχει άλλες χαρές. Και μια μας είπες ότι είσαι αθλητής. Με τι ασχολείσαι δηλαδή? Ασχολούμαι με το πόλο και επίσης είμαι μέλος της επίλεκτης ομάδας Ναυροσωστών στα Χανιά. Πώς είναι το πέρασμα από τον αθλητισμό στα παιχνίδια? Δεν ξέρω, με τον αθλητισμό έχω χαρεί πάρα πολλές
συγκινήσεις και πολλές καλές στιγμές, δηλαδή, γενικώς χαρές, αλλά αυτό το πράγμα που νιώσαμε στα παιχνίδια και εγώ και οι άλλοι αθλητές ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μας. Ξεχωριστό δηλαδή από τον αθλητισμό. Ναι, ένα φοβερό πράγμα που θα δίναμε τα πάντα για να ξεπηγαίναμε. Πώς θα να πω κάτι λίγο. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ξεφεύγει από την τυποποίηση των αθλημάτων. Είναι ο Σάκης από την Έδεσα. Ναι, αυτό ήθελα να πω βασικά. Ότι... Είσαι και εσύ αθλητής. Ναι. Με τι ασχολείσαι. Γυμναστής. Γυμναστής. Παλιά έπαιζα μπάσκετ, τώρα είμαι γυμναστής μόνο με αυτό ασχολούμαι. Δουλεύω σε γυμναστήριο δηλαδή. Ξεφεύγει εντελώς από την τυποποίηση όλων των άλλων αθλημάτων. Του στάνταρ που έχουν δηλαδή. Mm-hmm. Εδώ ξέρεις, πηγαίνεις και υπάρχει το απρόσμενο, δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Είναι και παιχνίδι κάπου. Ναι, παιχνίδι, μπράβο. Ναι. Είναι τακτική, στρατηγική. Δεν είναι απλώς παίρνω έναν τρόπο, τρέχω, καρφώνω, βάζω καλάθι, γυμνάω στην άμυνα, κάνω την assist. Αν και πιστεύω ότι για να αναβαθμίσουν λίγο τα παιχνίδια στην άποψη που έχει ο κόσμος για αυτά, ή στην απήχηση μάλλον που έχουν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξεφύγουν λίγο από το παιχνίδι. Να σταματήσουμε να δείχνουμε σαν παιχνίδια. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μπορεί να δείχνονται έτσι, να φαίνονται έτσι, αλλά είναι πολύ σοβαρά. Ναι, είναι πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητάς για να συμμετάσχεις. Όταν λες σοβαρά, εννοείς δύσκολα. Ναι, ναι, με αυτή την έννοια. Είναι σαφώς πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται. Έχουν την πλάκα τους. Και το λέμε εμείς συνέχεια αυτό. Δεν είναι αυτά που βλέπετε. Είναι πιο δύσκολα. Ναι, αλλά ναι, πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Τώρα εσείς το ζήσατε. Τι ξέρετε. Η πλάκα που λέει ο Σάκης είναι για αυτούς που το βλέπουν. Για εμάς που συμμετέχουμε δεν είναι και τόσο αστείο. Μετά όταν το βλέπουμε. Πάτρα, νομίζω. Κατερίνα Πολίτη από την Πάτρα. Ωραία. Κατερίνα, λοιπόν, σκέφτομαι ότι και εσύ όταν τα βλέπεις από το σπίτι σου στα παιχνίδια θα έλεγες «Μα κοίτα να δεις, ναι, είναι τόσο απλό και δεν μπόρεσα να το κάνω». Ναι, αλλά όταν φτάνεις εκεί πέρα δεν είναι καθόλου απλό όσο φαίνεται. Είναι αρκετά δύσκολα και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο παράγοντας τύχη, γιατί είναι που θα τύχει ο καθένας παίχτης να παίξει. Πολλοί από τους τηλεθεατές πιστεύω δεν ξέρουν ότι γίνεται κάποια κλήρωση. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρει κανείς σε ποιο παιχνίδι θα παίξει, άσχετα τώρα αν όλοι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα παιχνίδια. Γίνεται κάτι άλλο να προσθέσω, ότι αυτό που είπα, ότι κάποια πράγματα δεν τα ξέρουν οι τηλεθεατές, είναι βασικά το ότι απαγορεύεται η ομάδα να πλησιάσει στο σημείο που γίνονται οι επιδείξεις των παιχνιδιών και που είναι τα παιχνίδια. Μόνο ο αρχηγός μπορεί να πάει εκεί. Καθώς επίσης. Ναι, το δοκιμάζετε. Το δοκιμάζετε την επόμενη μέρα. Γίνεται πρόβα, ναι, εκεί θα πήγαινα τώρα. Γίνεται πρόβα μεν, αλλά οι παίκτες που κληρώνται να παίξουν στην πρόβα είναι αδύνατο να παίξουν στο παιχνίδι. Διακανονισμού. Μαθιέ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι κάποιες στιγμές οι οποίες δεν ξέρω, δεν νομίζω ποτέ να τις ξαναδούμε κάπου ή να τις ξανανιώσουμε. Και μπορούμε να ξαναπάμε. Λέγαμε όλα τα παιδιά μαζί ότι μακάρι να μπορέσουμε μετά από 2 χρόνια να ξαναφτιάξουμε αυτή την καλή ομάδα που είχαμε και να προσπαθήσουμε και να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν μετά από 2 χρόνια που λογικά θα πάει ο Δημοσχανίων θα είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Τι μου λες, όλες αυτές τις ώρες που κρατάνε τα γυρίσματα, γιατί θα πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθεατές ότι τα γυρίσματα δεν είναι αυτό που βλέπουν τελικά, κρατάνε πάρα πολλές ώρες. Καταλαβαίνετε πώς περνάει ο χρόνος, καταλαβαίνετε ότι έχει κρύο, υγρασία, βροχή. Είναι τόσο όμορφα εκεί πέρα που περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πραγματικά σαν είσοδο σε έναν κόσμο άλλον, έτσι, παραμυθένια. Σε ένα παράδεισο, ναι. Τώρα θα σου εξομολογηθώ κάτι, Μαθιά. Όταν κατέβηκα κάτω στο πλατό και σε είδα μέσα σε μία σφαίρα, δεμένο με τα χεράκια και τα ποδαράκια, αγχώθηκα τρομερά εγώ, δηλαδή φαντάζομαι ότι πρέπει να ένιωθες πάρα πολύ αγχωμένος. Ένιωθα πολύ αγχωμένος γιατί ήταν το μόνο παιχνίδι από τα 10 τα οποία έπαιζε ένας παίχτης μόνος του. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια, όπως ξέρουμε, υπάρχουν ζευγάρια. Οπότε παίζει το βάρος ομάδας. Ναι, και ένιωθα πολύ υπεύθυνος. Είχα αγχωθεί στην αρχή, αλλά με το σφύριγμα. Πήγες πάρα πολύ καλά. Ναι. Πήγες εξαιρετικά καλά, δηλαδή. Εγώ το παρακολουθούσα τη σφαίρα που κύλαγε και δεν το πίστευα, δηλαδή. Μου φαινόταν τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολο παιχνίδι. Την ώρα που κύλαγα και ήμουν μέσα στη σφαίρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά τις φωνές όλων, ακόμα και εσάς, τη δική σου φωνή, των ανθρώπων της ΕΡΤ, αλλά και της εξέδρας που ήταν από το Δήμο, από τη συνοδεία τη δική μας. Αυτό είναι το παιχνίδι για το οποίο μιλάμε, έτσι, μπαλίτσες. Ναι. Εδώ στην αρχή είχα μείνει λίγο πίσω, τελικά μετά πήρα τη φόρα, την καλή. Δεν μου λες, όταν είδες ότι κληρώθηκες εσύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πώς σου ήρθε? Παρακαλούσα πριν την κλήρωση να είμαι εγώ αυτός που θα συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι, ναι. Γιατί είχα πορωθεί λόγω του ότι θα ήταν το μοναδικό παιχνίδι που θα έπαιζε ένας παίχτης μόνος του. Τα πόντς και το γάλα, Ναι. Εδώ πέρα τράκαρα με το γάλα, κατάφερα και τον τράκαρα. Συμπλοκαρίστηκε αμέσως, ήταν φοβερό. Ένα πρόβλημα. Ήταν κάτι το φανταστικό. Θα μείνει στη μνήμη μας για πολλά χρόνια, πολλών των παιδιών.
Στα Χανιά τι έγινε όταν σε είδαν μέσα στη σφαίρα? Μπούλινγκ. Να κερδίσεις. Κεράσματα, γιορτές, χαμός. Πέσανε κουμπουριές. Όλοι μου λέγανε τα σφαίρα. Πέσανε κουμπουριές. Και να είμαστε και σαν κερκίδα. Ο Ματιός μας έβγαλε ασπροπρόσωπους, έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα και απλά θέλω να σε ρωτήσω, ρε Ματιό, εκεί μέσα, με το κεφάλι κάτω, πώς ένιωθες? Τι να πω, ένιωθα πολύ παράξενα, προσπαθούσα να συγκεντρωθώ, να δω τι χρειάζεται να κάνω. Τώρα κάτι προσπάθησα εκεί πέρα, δεν ξέρω, ελπίζω να πάρω μια καλή θέση. Πήγες πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Πιστεύεις ότι θα συνεχίσετε έτσι καλά? Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, ναι, τα πάμε πολύ καλά και ελπίζω να τελικά να τερματίσουμε μέσα στην τριάδα. Ματιέ, ξαναρχόμαστε. Τα Χανιά πώς τα βλέπουν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, είναι fanatics, ναι, τα παρακολουθούν? Όλοι fanatics, όλοι νομίζω μας ζηλέψανε που πήγαμε εκεί πέρα. Περιμένουμε πώς και πώς τώρα να ξαναπάει ο Δήμος μας για να συμμετέχουμε και κάποια άλλα παιδιά. Τα αγαπήσανε τα Χανιά. Πάρα πολύ. Γιατί και τα Χανιά ήταν η δεύτερη φορά που ερχόντουσαν. Ναι, είχαμε ξαναπάει πριν 4 χρόνια. Νομίζω τότε ήμασταν πάλι στην πέμπτη θέση, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως θέλω να πω και εγώ για το τελευταίο παιχνίδι, όπως και για την Πάτρα που είπατε προηγουμένως. Αν και στο τελευταίο παιχνίδι, το 10ο που διπλασιάζονται. Στο καράβι. Στο καράβι που διπλασιάζονται οι πόντοι. Ελπίζουμε ακόμα και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι ότι θα βγούμε πρώτοι. Τελικά δεν ξέρω. Τέταρτη ήρθατε στο τελευταίο. Ήρθαμε τέταρτη. Εδώ πέρα φαίνεται το ξεκίνημα. Ανεβαίνω εγώ πρώτος πάνω στο καράβι, λύνω κανονικά τα σκοινιά. Στην απέναντι πλευρά της πισίνας. Τα Χανιά πάνε καλά. Έχει περάσει πρώτος ο Ούγγρος. Είναι δεύτερος ο Ματιός, νομίζω, που ανέβηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος από τους δύο παίκτες μας είναι. Ναι, είναι ο Ματιός. Λύνει την κοπέλα. Τώρα ανεβαίνει και ο Αρτέμης. Πάμε καλά, είμαστε από νησί, από την Κρήτη και ελπίζω να κάνουμε μια γρήγορη κούρσα επιστροφής, να διπλασιάσουμε τους βαθμούς, γιατί παίζεται η θέση μας εδώ. Νομίζω ότι λυθήκαμε. Οι Ούγγροι είναι αυτοί που πέφτουν πρώτοι στην πισίνα. Βλέπω τώρα τον Αρτέμι ετοιμάζεται, κατεβαίνουμε κι εμείς. Αρτέμις έχει ήδη φύγει. Κατεβαίνουμε κι εμείς και πρέπει να εδώ κάνουμε πέρα, μια γρήγορη κούρσα στο νερό. Νομίζω ότι δεν καθυστερήσαμε κάπου. Πάντως είσαστε από τις ομάδες που τερματίσανε καλά τέταρτη στο τελευταίο παιχνίδι. Γιατί δεν είχαμε πολλές επιτυχίες στο τελευταίο. Από τις ελληνικές ομάδες εννοώ. Για να θυμηθούμε όμως, τι μας έλεγες από τη Βουδαπέστη? Κυρίες και κύριοι, ο παιχταράς μας ο Ματιός, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας των Χανίων. Πώς σου φάνηκε αυτός ο τίτλος, Ματιέ? Δεν το περίμενα ότι θα εκλέγανε κάποιο παίχτη καλύτερο. Νιώθω πολύ περήφανος, πολύ ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα τα παιδιά προσπαθήσανε για το καλύτερο. Βέβαια δεν ήμασταν τελικά σήμερα τυχεροί, όπως υπολογίζουμε ότι θα χρειαζόταν και τύχη εκτός από τις ικανότητες. Τι να πω, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αυτά θα τα πω εγώ πραγματικά. Είσαστε πολύ καλοί και πολύ δυνατοί και την άλλη φορά θα πάρουμε πρωτιά. Τι ωραία ιδέα! Σταυροβελονιά! Πολύ εύκολη! Εύκολη Σταυροβελονιά! Μια μοναδική σειρά με περισσότερα από 1500 νέα μοτίβα, ιδέες και μοντέρνα σχέδια για να τα συνθέσετε όπως θέλετε. Και ακόμα κεφάλαιο εκμάθησης για να γίνετε τέλεια γρήγορα. Πολύ εύκολη! Εύκολη Σταυροβελονιά! Με κάθε τεύχος ένα χρήσιμο δώρο για να κερδίσετε αριστουργήματα. Στο πρώτο τεύχος ένα ματσάκι κλωστές. Τιμή γνωριμίας 390 δραχμές. Εύκολη Σταυροβελονιά! Στα περίπτερα. Κλείνουμε σε 10 λεπτά. Εγώ να δω πώς θα κλείσω το κεφάλαιο πιτυρίδα. Λούσουμε Ultrex. Και θα δεις. Ελέγχει τους μικροοργανισμούς που την προκαλούν και εμποδίζει την επανεμφάνισή της. Κοίτα τα δικά μου μαλλιά. Τα μαλλιά σου είναι υπέροχα. Ultrex. Πραγματικά αποτελεσματικό. Ultrex. Όμορφα γερά μαλλιά χωρίς πιτυρίδα. Ultrex. Αξεπέραστο. Chic. Αδυνατήστε μια για πάντα. Με τη θαλασσοθεραπεία ΣΥΚ χάνετε 20 κιλά σε ένα μήνα. Θαλασσοθεραπεία ΣΥΚ, η υπερδύναμη στο αδυνάτισμα. ΣΥΚ, ομορφιά χωρίς σύνορα. Τώρα δώρο από τα ΣΥΚ, ένα μήνα αδυνάτισμα. Music Café. Τρόπος να δεις μουσική.
Music Cafe, το νέο μουσικό περιοδικό. Music Cafe, με δύο εξώφυλλα και CDs με πολλές ελληνικές επιτυχίες και να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Music Cafe, τρόπος να δεις μουσική. Να αφήσουμε τις θάλασσες και τα νησιά, να πιάσουμε λίγο στερεά, να ανηφορήσουμε λιγάκι και τσακ να βρεθούμε στο Αγρίνιο. Και από το Αγρίνιο έχουμε το Θοδωρή, τον Μπαμπαρούτσι μαζί μας. Θοδωρή, γεια σου. Γεια σας. Μετά την Βουδαπέστη, Αθήνα. Μια πολύ καλή ομάδα, η ομάδα του Αγρινίου, πραγματικά, αλλά δεν το λέω, δεν είναι άλλο. Ήταν άτυχη, ήσασταν άτυχη, δεν πρέπει να το πούμε. Ναι, ήταν μια ομάδα η οποία δούλεψε αρκετά. Ήμασταν έτοιμοι 4 μήνες πριν. Η ομάδα είχε βγει με μια αρχική ομάδα 15-17 ατόμων, ώστε τελικά μετά την προπόνηση να καταλήξουν οι καλύτεροι και να φτάσουμε στους 8-10 που τελικά πήγαμε στην διοργάνωση. Και φανατισμένοι είσαστε και σίγουροι είσαστε και το θέλατε πολύ. Ήμασταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι και μόνο η ιδέα ότι θα πηγαίναμε στη Βουδαπέστη σε μια τέτοια παραγωγή με τόσο μεγάλη ακροαματικότητα και θα μας βλέπαν τόσοι πολλοί Έλληνες, μας είχε ενθουσιάσει ιδιαίτερα, θα έλεγα, και ήταν ένα από τα μειονεκτήματα που τελικά η ομάδα, ενώ ήταν καλή, δεν πήγε καλά τελικά. Καταλήξατε σε ποια θέση? Στην 7η, πρώτη-τελευταία. Κερδίσαμε μόνο τους Ιταλούς, τους φίλους μας, με τους οποίους κάναμε και πολύ παρέα στα παιχνίδια. Έχετε γίνει και φίλοι του μεταξύ. Βέβαια, πάντα. Συναντήρια Μεσογείου. Με μεσογειακή λαϊκή. Συνήθως κάπως έτσι γίνονται οι κλίκες. Ιταλία, Γαλλία, ναι, Πορτογαλία, Ελλάδα. Ναι, μερικά παιδιά από την ομάδα μας επισκέφτηκαν κιόλας και το καλοκαίρι μετά τα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Μακάρι ο Δήμος να μπορούσε κάθε χρόνο να στέλνει ομάδες στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν μπορεί να την έχει ζήσει κάποιος αν δεν έχει ασχοληθεί με την τηλεόραση. Και το σημαντικό εδώ είναι να πω ότι τα παιχνίδια είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Για τον Τζόκερ, τι έχεις να μας πεις που είναι το θέμα που μας καίει και μας πονάει τόσο πολύ? Ευτυχώς το Τζόκερ μας ήταν, δεν ξέρω, λόγω τύχης, λόγω του ότι κληρώθηκα εγώ με την Αμαλία που ήμασταν και οι δύο πολύ ψηλοί παίκτες, οι πιο ψηλοί παίκτες της ομάδας. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με κάποια νησάκια στην πισίνα που έπρεπε να ισορροπήσουμε λιγάκι πάνω τους. Ναι. Για να δούμε τον Τζόκερ του Αγρινίου. Και να ένα τζόκερ γαλάζιος, υπέροχος, ωραίος από το Αγρίνιο. Η ομάδα μας λοιπόν παίζει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν κάποια νησάκια στην πισίνα όπου έπρεπε εμείς τρέχοντας να ισορροπήσουμε και ταυτόχρονα να πηδήσουμε ώστε να χτυπήσουμε μια πέρλα ψηλά και τη μισή πέρλα μάλλον, η οποία άλλη μισή ήταν κάτω από το νερό. Έπρεπε να βρούμε το αντίστοιχο χρώμα, να την ενώσουμε και να κάνουμε την ίδια διαδρομή πάλι. Πήγατε καλά. Το πρόβλημα ήταν ότι χρειάζονταν ιδιαίτερες ικανότητες ισορροπίας, πράγμα που η Αμαλία κατάφερε να χτυπήσει μία και εγώ άλλες δύο και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, όπου από το δεύτερο παιχνίδι, ήταν το δεύτερο παιχνίδι μας το Τζόκερ, καταφέραμε να περάσουμε στην πρώτη θέση. Και χαίρομαι. Έβαλα άλλο ένα η Αμαλία. Ο Θόδωρος και πάλι με μίσος, με μανία, το τσάκισε το Μαργαριτάρ, το πήρε όμως. Και βλέπουμε εδώ τον Ελβετό σε μια αποτυχημένη προσπάθεια και την Ελβετίδα, η οποία πέφτει πριν καν προφτάσει, όπως και η Ουγγαρέζα δίπλα, να απλώσει τα χέρια της για να πιάσει το απλωμένο μαργαριταράκι. Εδώ είναι η Αμαλία, κοιτάξτε πείσμα, φοβερό. Ένα παιχνίδι που είναι δύσκολο, διότι τα νησάκια αυτά δεν έχουν ισορροπία και όσο περνάει η ώρα εξαντλούνται τα παιδιά, λαχανιάζουν και γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Προσπάθειες λοιπόν των παικτών και πάλι η Ελβετίδα, την Ελβετίδα είναι εξαντλημένη εντελώς, δίπλα ακριβώς παίζουμε εμείς. Ο Ελβετός προσπαθεί να ισορροπήσει και μόλις ισορροπήσει να κάνει το άλμα του και να του δώσει ένα μαργαριταράκι. Λήξη του χρόνου. Και να η επιστροφή της Αμαλίας και βεβαίως η υποδοχή από τα άλλα μέλη της ομάδας. Πολύ καλή. Μπράβο. Αυτός είναι ο Θανάσης ο Μουτζιάπης, ο προπονητής της ομάδας.
Και αυτό είναι το replay πάνω ακριβώς το Θόδωρο που τσακίζει ένα μαργαριτάρι στην κυριολεξία. 3 για την Ελλάδα, 1 για τη Σλοβενία, 1 για την Ελβετία, 1 για την Ουγγαρία. Είμαστε οι καλύτεροι. Αγρίνιο λέ. Από την ομάδα του Αγρινίου ένας πάρα πολύ καλά παιγμένος τζόκερ που σπάνια βλέπουμε και πολύ χαιρόμαστε όταν το βλέπουμε. Θόδωρος και Αμαλία, Αμαλία και Θόδωρος. Αμαλία. Τι να πω, ελπίζω να είμαστε πρώτοι. Ελπίζω να έχουμε πάρει τους περισσότερους βαθμούς και πάμε από κάτω στους αλέξους και δεύτερο. Θόδωρε, για πες πώς θα βλέπεις τα πράγματα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι το ηθικό μας έχει αναπτερωθεί πλέον και θα πάμε πολύ γερά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι θέση βλέπεις να φέρνετε? Δεν θέλω να προβλέψω, αλλά πιστεύω ότι μέσα στην τριάδα θα καταφέρουμε να περάσουμε σίγουρα. Κάπου σας έφαγαν οι δάδες, έτσι. Ναι, οι δάδες. Οι δάδες σας κάψανε, ναι. Σας πυρκολήσανε. Φοβάμαι ότι εκτός από την τύχη που δεν μας πήγε καθόλου σε αυτό το παιχνίδι, προσπαθώντας να μάθουμε να διευκρινίσουμε τον κανονισμό, γιατί το παιχνίδι αυτό αλλάχτηκε την τελευταία στιγμή, έγινε αλλαγή, δεν το ξέραμε, ήταν αλλιώς, παίχτηκε αλλιώς. Την τελευταία στιγμή ρωτήσαμε κάποιον κριτή για κάποιο συγκεκριμένο κανονισμό, μας τον έδωσε λάθος, με αποτέλεσμα να κολλήσουμε και να χάσουμε πολύτιμους βαθμούς. Εκεί κατεβήκαμε πολύ, κατέβηκε η ψυχολογία μας, το ηθικό μας. Εκεί, ναι, ήταν το, εκεί ήταν το ένα χτύπημα σημαντικό πολύ. Για πες μου τώρα για το Αγρίνιο, πώς σας δέχτηκε πίσω. Μετά την προβολή των παιχνιδιών που έγινε πριν από κάποιο μήνα, ένα μήνα, δύο, δεν θυμάμαι. Ήμασταν όλοι γνωστοί πλέον. Αυτό ήταν που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Έβγαινα στον δρόμο και με δείχνανε. Τα άλλα παιδιά που βρεθήκαμε κάποια στιγμή ήταν ενθουσιασμένοι, όπου πηγαίναν, τους εξυπηρετούσαν. Με τις άλλες ομάδες πώς τα πήγατε? Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ, με τους συμπαίκτες σου από την Ευρώπη, πώς τους βρήκες γενικώς? Πολύ καλή ήταν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι κέρδισαν και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω, ίσως παίζει σημαντικό ρόλο η εμπειρία που έχουν οι Πορτογάλοι όλα αυτά τα χρόνια που παίζουν, αλλά ήταν παιδιά τα οποία δεν είχαν καθόλου άγχος, πράγμα που εμείς είχαμε φοβερό, ήμασταν πολύ περιορισμένοι. Αυτοί συνεχώς γυρνάγανε στη Βουδαπέστη, διασκεδάζανε, ήταν χαλαροί. Και εσείς πού τους βλέπατε ότι διασκεδάζανε, άμα δεν διασκεδάζατε? Ακούγανε, παιδί μου. Ακούγανε. Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Οπότε βλέπαμε. Όταν εμείς καθόμασταν μέχρι πολύ αργά ή νωρίς το πρωί. Και γυρνάγανε αυτοί από το γλέτι, να μου πεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα περισσότερα παιχνίδια η φυσική κατάσταση, η άριστη φυσική κατάσταση. Σαφώς είναι πολύ δύσκολα κάποια. Αλλά περισσότερο παίζει το μυαλό και να μπορώ να ελύσουμε, να κινούμε γρήγορα, να σκέφτομαι γρήγορα αυτό. Και να αντιδρώ. Και ομαδικά, να μπορώ να μοιράσω το παιχνίδι. Αλλά παίζει γρήγορο η συνοχή της ομάδας, λίγα. Αυτό είναι κάτι που το είπα και στη συνέντευξή μου στο τέλος με τη Δάφνη που με ρώτησε. Η ομαδικότητα και ο συντονισμός ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Μας στέρισε κάποια από τις πρώτες θέσεις σίγουρα. Ο καλύτερος παίκτης για την ελληνική ομάδα, την ομάδα από το Αγρίνιο, είναι ο Θόδωρος ο Μπαρμπαρούσης. Πώς αισθάνεσαι με αυτή τη τιμή που σου έκαναν? Ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω τι να πω. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε να μπούμε μέχρι τρίτη θέση και αγωνιστήκαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε να μπούμε στην τριάδα. Ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί συμμετείχαμε στα παιχνίδια, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Τι άλλο να πω? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, με την εμπειρία σου τώρα εκ των υστέρων, τι λάθη δεν θα έκανες? Κάναμε αρκετά λάθη, τα οποία μπορούσαμε να αποφύγουμε. Θα πω κάτι το οποίο πιστεύω κάνουν σαν λάθος πολλές ελληνικές ομάδες. Είναι απότομες αλλαγές ψυχολογίας, ηθικού, έλλειψη ομαδικότητας και συνεννόηση. Να θεωρήσουμε σαν κανόνα αυτό που υπόθηκε στο τέλος της συνέντευξης με τον Θοδωρή, αυτό που είπε ακριβώς, τι έφταιξε. Να το ακούνε οι επόμενοι υποψήφοι παίκτες. Ναι, ήταν πάρα πολύ εύστοχο, Θοδωρή. Πολύ. Και έτσι, από πείρα πρέπει να πούμε στους επόμενους παίκτες και στις επόμενες ομάδες ότι αυτές οι αλλαγές, οι συναισθηματικές και τις διάθεσεις είναι που μας τσακίζουν. Ακριβώς. Δηλαδή, ανεβαίνουμε στην κορφή με ένα καλό τζόκερ και πέφτουμε στον πάτο με ένα παιχνίδι που τελειώσαμε 7η, ας πούμε. Εάν είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και λίγο πιο απ' έξω, θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Είδα πολύ έτσι επικοινωνιακό, μέσα στα πράγματα. Παρακολουθούσες τις ομάδες, πώς διασκεδάζανε, τι ώρα γινάγανε, πώς είδες το επίπεδο των ομάδων. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών,
Ήταν το ίδιο φιλική όταν παίζατε όπως πριν ή αλλάζατε συμπεριφορά και σας βλέπαν εχθρικά, ανταγωνιστικά? Αν εξαιρέσουμε κάποιες μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Πορτογαλία, όλες οι άλλες ομάδες, ακόμα και η Γαλλία που θεωρείται μεσογειακή χώρα, ήταν αρκετά ψυχρές. Υπήρχε έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού. Πολύ έντονο. Θα μιλήσουμε για Ούγγρους, βέβαια. Οι Ούγγροι είναι εντελώς ψυχροί, ναι. Δεν, ούτε θέλουν να μας βλέπουν. Όταν μα, γελάζαμε... Το κρασί τους λέγεται, λέει, το αίμα του Ταύρου, το κρασί τους. Μόνο αυτό, να καταλάβουμε. Ήταν φοβερή αυτή η εμπειρία, την οποία είναι πραγματικά εμπειρία να ζεις, όταν βλέπεις άλλους λαούς γύρω σου να συναγωνίζονται μαζί σου και να βλέπεις πώς επιδράει η ψυχοσύνθεση του κάθε λαού στην απόδοσή του. Και η εμπειρία μου είναι ότι όλες οι ψυχρές χώρες, οι βόρειες χώρες που και ο χαρακτήρας τους, η ιδιοσυγκρασία τους είναι ψυχρή και πιο ψύχρεμη, αποδίδουν καλύτερα. Βέβαια, εμείς κάνουμε τα μεγάλα πετάγματα που από τον ενθουσιασμό, που είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενθουσιασμό, καταφέρνουμε και φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Ή φτάνουμε στον πάτο και ή αγγίζουμε κατευθείαν την κορυφή. Και εμείς κάνουμε και το θέαμα. Οι μεσογειακοί το κάνουμε το θέαμα. Σαφώς, οι άλλοι ναι. Είναι... Το διασκεδάζουμε λίγο περισσότερο από τους άλλους. Κώστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν στην πρώτη ομάδα που συνάντησα στη Βουδαπέστη, την ομάδα της Λέρου. Έχουμε τη Σοφία την Ταλαρή εδώ στο στούντιο. Σοφία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά από κάτι μήνες. Πώς ξεκινήσατε έτσι από τη Λέρου και εσείς με ηθικό ακμαίο κλπ? Βεβαίως. Ακμαιότατο, όχι απλά ακμαίο. Γιατί το πιστέψαμε. Πιστέψαμε στην καλή τη θέση. Βέβαια αυτό μας το εμπέδωσαν οι προπονητές μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι είχαμε τρεις προπονητές και όχι ένα. Επίσημα ένα. Είχατε ποικιλίες. Ναι. Είχατε ατομικό προπονητή, δηλαδή ο καθένας? Όχι. Ανά δύο ένας. Ήταν φοβεροί άνθρωποι και οι τρεις. Ο κύριος Παπαντονάκης, ο Μίλτος, ήταν ο επίσημο μας προπονητής. Είχα την Κωνσταντίνου Νταλαρή Ρούλα και ο Ροδάτης ο Νίκος. Καμία συγγένεια? Όχι, καμία. Α, συνωνυμία. Ναι. Δεν υπήρχε από την αρχή συμμετοχή από παιδιά. Ξεκινήσαμε γύρω στα 12-13 στην αρχή, πριν 4 μήνες από την παρουσία μας. Και καταλήξαμε 8 και αυτοί οι 8 πήγαμε. Βέβαια τρέμαμε μήπως χτυπήσει κανένας και μετά δεν θα έχουμε. Δεν είχατε ούτε αναπληρωματικό? Τίποτα δεν είχαμε. Πάλι καλά. Αναπληρωματικό Σοφία, είχαμε. Δεν έκατσε κούκλα μου στη Βουδαπέστη. Και ατυχήσαμε. Ναι. Γιατί αυτό ξεκίνησε από την αρχή, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Πρώτον μέχρι το μεσημέρι, μέχρι την ημέρα δηλαδή. Ακόμα μιλάμε ανήμερα του παιχνιδιού τώρα. Για να μπούμε χωροχρονικά έτσι. Κώστα, ανήμερα. Είμαστε Βουδαπέστη. Ναι, ανήμερα των παιχνιδιών. Θέλω να σου πω ότι είμαστε τον τέταρτη, χωρίς να παίξουμε και τζόκερ. Στους προκριματικούς. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μας ευνόησε η κλήρωση. Τα μυαλά σας αέρα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μας ευνόησε η κλήρωση στους προκριματικούς. Και χάσαμε. Τι προκριματική? Στους προκριματικούς, δηλαδή στους ημιτελικούς. Στην πρόβα τέλος πάντων. Στην πρόβα. Μας ευνόησε πάρα πολύ κλήρωση και τα παιδιά, ναι, και τα δώσανε και όλα. Πιστέψανε ότι... Ναι, και βάσει αυτής της θέσης ενθουσιαστήκαμε. Και το μεσημέρι, ανήμερα των παιχνιδιών, μας αναγγέλει ότι το παιχνίδι που εμείς θα παίζαμε τζόκερ, το Βαρέλι, θα ανεβεί και αγόρι. Μιλάμε τώρα ότι το αγόρι δεν ήρθε ποτέ σε επαφή με το Βαρέλι. Γιατί δεν ήρθε σε επαφή με το Βαρέλι? Γιατί το παιχνίδι ήταν μόνο για κορίτσι, δεν ήταν και αγόρι. Εκεί έπεσε η ψυχολογία όλων. Για γιατί... το Βαρέλι. Ναι, βέβαια, για το Βαρέλι, γιατί το είχαμε τζόκερ. Γιατί το είχαμε τζόκερ. Αλλά είχε τουλάχιστον και τιμόνι το Βαρέλι. Κώστα, να σου πω ότι αυτό το γεγονός έκανε τους προπονητές μας να πάρουν το παιδί που κληρώθηκε, γιατί ήδη γνωρίζαμε και την κλήρωση. Και φτάσαμε 4-5 η ώρα, πρέπει να είμαστε στο χώρο των παιχνιδιών. Μέχρι τις 4 η ώρα ψάχναμε για Βαρέλι και φτάσαμε στα σύνορα της Ουγγαρίας για να βρούμε σε ένα χωριουδάκι ένα βαρελάκι. Για Βαρέλι. Για Βαρέλι, ναι. Να και να κάνει προπόνηση ένα τέταρτο παίχτης μας. Με αποτέλεσμα, και φάνηκε κιόλας ότι ήμασταν άψογοι στο θέμα της κοπέλας που ανέβηκε στο Βαρέλι, γιατί τερμάτισε πρώτη. Όμως το αγόρι, το καημένο, μας πάντωσε. Ναι. Δεν παίξαμε όμως δικαιρά αυτό το παιχνίδι. Μέχρι τελευταία στιγμή οι προπονητές δεν μας έλεγαν ποιον τζόκερ θα παίξουμε, γιατί... Επτασφάγης κι εγώ. Ναι, ήθελα να δουν και την ψυχολογία μας. Ναι, δεν μας ευνόησε. Και η ψυχολογία ήταν, υπήρχε έλλειψη στα παιδιά από μεριάς ψυχολογίας και δεν μας ευνόησε και η κλήρωση.
Εδώ πρωτοτυπήσαμε, να σας πω. Κοιτάξτε, τα παιδιά δεν έχουν κατέβει κάτω. Τώρα κατέβηκαν κάτω για να ανεβάσουν την κατασκευή. Πράγμα που δεν το έκαναν κανένας παίχτης. Και το ζητήσαμε από τον Ντενί αυτό. Το ζητήσαμε εμείς από τον Ντενί. Πατέντα δηλαδή. Πατέντα δικιά μας, ναι. Σαν τον πύργο, και των δυο αγοριών, ναι. Και πετύχαμε. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά είχαμε από τους πρώτους. Και εδώ είχα την εντύπωση ότι τα αγόρια θα με βοηθούσαν να βάζω τα δοκάρια και δεν μου βοήθησαν και ταυτόχρονα τους μίλαγα κιόλας. Ναι, και πώς θα σε βοηθούσαν από τη στιγμή που σηκώνω πύργο. Ναι, ναι, εντάξει, δεν ήξερα καν πώς λειτουργούσε αυτό το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Και τα κατάφερα. Θα έβγαινα πρώτη, αλλά μου βγήκε το καπέλο όταν μπήκα μέσα. Ναι, τι το θες να το φτιάξεις το καπέλο, θα το δούμε μα τώρα. Μα έπρεπε να τερματίσουμε το καπέλο, συγγνώμη. Κύριε, δέστε. Φάση. Είναι απαραίτητο το καπέλο. Όχι, όχι. Είμαι χωρίς καπέλο μέσα. Ναι, έπρεπε να τερματίσουμε το καπέλο. Ναι. Δεν έχει φύγει το καπέλο. Όχι. Μην το φτιάχνεις, σήκω στη σημαία και μετά βάλω. Όχι. Να τερματίσεις, να σηκώσω τη σημαία τόσο φοράω το καπέλο. Δεν θα την παρακολουθήσω. Ναι, πολύ καλή. Αυτό το καπέλο. Ένα βαρέλι. Ένα βαρέλι και ένα καπέλο. Κάνει τη διαφορά. Σπάνε τον ηθικό μας τσακίζουν δηλαδή. Τι θυμάσαι, Σοφία, από τη Βουδαπέστη? Τι θυμάμαι? Τα ξενύχτια, ας πούμε, τα φουδερά. Όχι, ξενύχτια δεν κάναμε. Όχι, δεν κάναμε ξανή ζωή. Εμείς ξυπνάγαμε το πρωί 7 η ώρα. Όχι, δεν περνάμε πρωινό, ψέματα. Πηγαίναμε στο διπλανό το στάδιο και κάναμε προπόνηση. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν χρειάστηκε τόση πολύ προπόνηση όσο έπρεπε να υπήρχε η εξυπνάδα. Ναι, πρέπει να το μυαλό να κυλήσει. Και η ψυχραιμία, πάνω απ' όλα. Αυτό μας διέλυσε. Γιατί το πιστεύαμε. Πιστεύαμε στην προπόνηση που κάναμε. Τα δώσαμε όλα. Το πιστεύω ότι τα δώσαμε όλα και τελικά. Και ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, ότι ενώ είμαστε πάρα πολύ έξυπνος λαός και λαός με πατέντες και λαός με ευστροφία, εκεί δεν ξέρω τι μας πιάνει και αντί να κοιτάξουμε τι γίνεται γύρω, να έχουμε εικόνα. Κολλάει το μυαλό. Κολλάει το μυαλό. Ναι, παιδιά από που περιμέναμε. Το είδα σε εσάς αυτό. Ναι, μπράβο. Κολλήσαμε τελείως. Τα είχαν χάσει. Έκανε και τώρα λέει τι κάνουμε. Τι κάνετε, παιδιά, συνεχίστε. Ψυχραιμία. Εδώ μπορώ να σχολιάσω κάτι έτσι που θα το πω και με πολύ παράπονο. Ενώ ήμασταν ο Τζόκερ. Ήρθαν ο Τζόκερ. Και λόγω, ενώ ήμασταν πρώτοι, μας έφαγε το ύψος εδώ. Το παιδί ενώ τοποθέτησε και το τρίτο παζ σωστά, όχι σωστά, το έφτασε, δεν το τοποθέτησε σωστά λόγω ύψους. Και εδώ μας αδίκησαν. Ξεκίνησε λοιπόν. Α, και εγώ εδώ έκανα μια πάλι πονηριά δικιά μου. Βέβαια μου την πρότειναν οι προπονητές μου. Το κουπί. Ναι, πήγα μόνο ένα παζ και μετά, ενώ είχα την ευκαιρία να πάω και δεύτερο, έκανα ό,τι δεν μπορούσα να κολυμπήσω για να την πάει το αγόρι και το τρίτο που ήταν το παζ. Πιο γρήγορο. Ναι, που ήταν πιο γρήγορο. Είδες τελικά όπου γίνονται πονηριές και υπάρχει ευστροφία. Μπράβο, είναι καλό. Πάντως, και αυτό με τα σκι ανοιχτά και το S για κουπί, αυτό ήταν πατέντα φοβερή. Ήταν πατέντα, ναι. Το οποίο δεν το είδα σε άλλες ομάδες. Οι άλλοι τσαραβουτάγανε με τα γράμματα, το κάνανε στα πλάγια και τα πυρόγα το. Δεν γνωρίζαμε και καλά τα παιχνίδια, δεν ήταν έτσι όπως μας τα παρουσίαζαν και μέσα στο χαρτί, δεν είχαμε και την υποδομή, οι κατασκευές μας, δεν λέω, μας βοήθησε πάρα πολύ ο δήμαρχός μας, περιττό να σας πω ότι στις περισσότερες προπονήσεις τον είχαμε κοντά μας, ερχόταν και μας παρακολουθούσε και ο δήμαρχός μας και ο σπόνσορας μας. Είχαμε και σπόνσορα βέβαια, την ενδυμασία μας, την παρουσίαση, δηλαδή φόρμες, την επίσημη στολή μας, μας την έκανε ο σπόνσορας μας, ο κύριος Βαγγέλης Ασβεστάς. Έχει ήδη βάλει. Δεν το συζητάμε, τελείωσε. Εσύ θα ξαναρχόσουν. Ναι, θα ξαναπάω. Δεν το ρωτάω. Δεν το συζητάμε, πώς βαρέλια. Κάνεις προπόνηση στα βαρέλια. Εγώ. Πριν ξαναπάς στα παιχνίδια, μην φωνάς πάλι για τα βαρέλια. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι αν θα ξαναπάμε, θα συμμετάσχουν αγόρια κορίτσια σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή ήταν η άποψη. Το μάθημα. Η εντυπώση από τις άλλες ομάδες. Πολύ καλές. Υπήρχε φιλικό, όχι αυτό. Αν υπήρχε φιλικότητα απέναντί σας, αν ήταν ανοιχτή. Εμείς είχαμε με τους Ούγγρους και σχέση με τους Ούγγρους, με τα παιδιά. Τι σχέση? Με τους Ιταλούς. Εντάξει, καλές. Αυτές εξελίχθηκαν στο πάρτι. Μας φέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Μας φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία. Και τα Ιταλοί μέσα στο ξενοδοχείο, τα παιδιά. Και από εκεί έχουμε και αλληλογραφία με κάποια άτομα. Διατηρούνται δηλαδή οι σχέσεις. Ναι, διατηρούνται οι σχέσεις. Πολύ καλό αυτό. Ό,τι σημαίνει για τα δικά μας τα παιδιά, σημαίνει και για τους άλλους το η συμμετοχή σε αυτή την συμπαραγωγή. Και διατηρούν την παράδοση τα παιδιά. Η Πάτρα κρατάει καμιά σχέση από παλιά? Όχι, δεν υπάρχει. Τώρα μεμονωμένα κάποιοι μπορεί να έχουν. Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω οι φιλίες κρατάνε. Κώστα, δες εδώ τον δικό μας που πάει να τοποθετήσει το τελευταίο κορονίτσα και λόγω ύψους. Ήταν ένα από τα τραύματα που είχα
αμέσως μόλις έφτασε στην Βουδαπέστη, γιατί δεν πιάστηκε. Κάναμε ένσταση, αλλά δεν δικαιώθηκε. Δεν γινόταν, έπρεπε να. Το λέγαν σαφώς οι όροι, ότι έπρεπε να μπει το καπελάκι στη θέση. Σε αυτή την περίπτωση όμως. Θέλω να ρωτήσω εγώ την Κατερίνα, επειδή την Πάτρα την ξέρω. Για πες, Κατερίνα, τι έγινε. Εμείς είχαμε αγχωθεί, βέβαια, μας βάραινε το παρελθόν αυτό τη νίκη στη Μάλτα, και εγώ δεν είχα πάει σε αυτή τη διοργάνωση. Αλλά παρόλα αυτά όμως είχαμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία και μαζί με τον προπονητή μας τον Γιάννη τον Παπαγιανόπουλο και ξεκινήσαμε με πολύ καλές προϋποθέσεις. Αλλά βέβαια πάντα πρέπει να πούμε ότι κάθε καλός παίχτης έχει και την κακιά του μέρα. Και θέλω να πιστεύω ότι ίσως τη είχαμε στην κακή μας ημέρα, ας πούμε. Είχατε τα φόντα, είχατε την εμπειρία, αλλά... και τις ικανότητες, αλλά... Κακή κάπου... προετοιμασία, ατυχία... Αλλά ήταν άτυχη. Κακός προετοιμασμός. Συνέχεια. Θα μείνουμε στην ατυχία μόνο. Και κάποιες ίσως και στην κλήρωση, γιατί όπως ξέρετε άλλος κληρώνεται και άλλος παίζει τελικά στα τελικά και πας κάπως κατά κάποιο τρόπο μάλλον αδιάβαστος. Γιατί πας αδιάβαστος, στην προπόνηση τι κάνεις. Ναι, στην προπόνηση ναι, αλλά είναι, απέχει πάρα πολύ η προπόνηση από την πραγματικότητα. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις το παιχνίδι, παίζουν άλλοι παράγοντες ρόλο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως η προπόνηση. Είναι και το άγχος, είναι η ηρεμία, η ψυχραιμία που ίσως σε κάποια παιχνίδια να μην την είχαμε. Εγώ σας θυμάμαι πολύ άνετους. Ναι, ήμασταν πολύ, πολύ ψύχρεμοι, δυναμικοί. Μπήκατε μέσα, είπατε είναι τελειωμένο. Ναι, δώστε μας να το πάρουμε να φύγουμε. Και ξεκινήσαμε και καλά μάλιστα με το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο που παίξαμε τον Τζόκερ και τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν ίσως λάθος, κακή επιλογή μάλλον. Κάπου εκεί άρχισε η απογοήτευση και... Να ξεκινήσουμε όμως λίγο από το τέλος. Εδώ σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες θα βλέπουμε το 10ο παιχνίδι της Πάτρας, άλλον, το τελικό που το έχετε ζήσει όλοι βέβαια. Το παιχνίδι δεν ήταν πια το σφύριγμα του Ντενί, ήταν οι κανονιοβολισμοί του πλοίου, φεύγουν και οι συμπαίκτες. Βλέπουμε την Κατερίνα να με το δίχτυ. Δυσκολεύτηκα λίγο γιατί σε αυτό δεν είχα προετοιμαστεί. Πρέπει να ομολογήσω πολύ καλά. Α, ήταν που είχε αλλάξει πια και ανεβαίνουν τα κορίτσια. Ναι, γιατί δεν ήταν ανέβη κορίτσι. Ουσιαστικά ήταν ανέβη άντρας και τελευταία στιγμή έγινε αυτή η αλλαγή. Τι φίλε σε βοηθάει το αγόρι μου. Με βοήθησε μέσα. Με βοήθησε. Εσείς είχατε διπλούς κόμπους. Εγώ δεν ήμουν στους κόμπους. Όχι, μας λύθηκε αρκετά εύκολα τα σκηνιά. Μόνο επάνω στα που ήταν δεμένα τα χέρια της, οι παλάμες. Εκεί λίγο δυσκολευτήκαμε γιατί δεν ήταν κόμπι. Είχανε βάλει... Φεύγουμε πρώτοι. Φεύγουμε πρώτοι. Ξέρεις, ο πρόγονός μας ο Μέγας Αλέξανδρος μπροστά στον κόμπο έκανε το γόρδιο. Εμείς το πήγαμε και αυτό είναι μια παρατήρηση που έχω να κάνω για τις ελληνικές ομάδες. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια είμαστε τρομακτικά νομοταγείς. Δηλαδή όλες οι άλλες ομάδες βρίσκαν πονηριές και ακόμα είμαστε. Βρίσκαν πονηριές, κάνανε κόλπα. Εμείς πηγαίναμε με το γράμμα του κανονισμού και ακόμα πάμε. Ναι, γιατί η πονηριά είναι και δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί μπορεί να ξεφύγει από τους κανονισμούς και να ακυρωθεί. Όπως την πατήσανε οι Ούγγροι, οι Πορτογάλοι. Με την Ξάνθη, ας πούμε, ακυρώθηκαν οι Ούγγροι. Θα τα πούμε σε λίγο βέβαια με την Ξάνθη. Στο τραγικό εκείνο παιχνίδι του Τζόκερ. Πάγανε ποινή στον πρώτο κύκλο, πολλές ομάδες. Και βέβαια με την ευκαιρία της Πάτρας να πούμε ότι ομάδες που είχαν εμπειρία από τα παιχνίδια δεν πήγαν τόσο καλά, ενώ ομάδες που φέτος ήρθαν στα παιχνίδια η πρώτη φορά που ήταν σχεδόν οι μισές πήγαν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε ότι παίζει ρόλο και όχι τόσο η προπόνηση. Μήπως επανέλθω κιόλας αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι αυτή αν θες, η κατάσταση της σιγουριάς ότι τα ξέρω και πάω να το πάρω τυπικά, μήπως και αυτό δεν βοηθάει. Και μου φαίνεται ότι το συνάντησα μαζί σας. Ναι, κάπου το είχαμε αυτή τη σιγουριά, αλλά δεν υπήρχε και πολύ συνοχή στην ομάδα. Γιατί δεν ήταν η ίδια ομάδα που είχε... Όχι, δεν ήταν η ίδια ομάδα. Όχι. Ήταν τέσσερα άτομα, ήμασταν οι ίδιοι. Αλλά δεν ήταν όλη η ομάδα η ίδια. Και δεν υπήρχε... Συνεννόηση πολύ καλή. Πολύ καλά πάμε. Γιατί προετοιμασία είχαμε κάνει πάρα πολύ καλή. Για να δούμε λίγο και τους νικητές τώρα, για να τους περάσουμε από το μικροσκόπιο. Όχι, να δούμε, πριν δούμε τους νικητές, να δούμε λίγο την ίδια την Κατερίνα σε ένα αγώνισμα. Να δούμε Κατερίνα και να δούμε μετά τους ξανθιώτες. Βεβαίως. Σε αυτό το... Βλέπουμε εδώ τα ποντίκια. Είσαι ο Τόμ ή ο Τζέρι. Στην τελική φάση του τερματισμού.
δικού του γύρου με του πρώτου πολίτε. Θα σα δίνουν φαντάζομαι και έμπνευση στολές για το καρναβάλι. Για το καρναβάλι, ναι, ειδικά. Και μα έχουν γνωρίσει. Και μια και μιλάμε για σκηνικά. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ενθουσιασμό, χαρά. Γενικά για την κατασκευή των παιχνιδιών, να θυμηθούμε δύο πολύ σημαντικά ονόματα για την ελληνική παραγωγή. Βεβαίως. Ο ένας είναι ο Σπύρος Ορνεράκης και η άλλη είναι η Σοφία Σπυράτου. Ακριβώς. Η συμμετοχή των οποίων είναι τεράστια κάθε χρόνο στην παραγωγή όλων των εκπομπών, όλων των παιχνιδιών. Η σύλληψη, οι ιδέες τους, τα πάντα. Και θέλω και ένα επίλογο, Κατερίνα, από σέναν. Είχατε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, είχατε μια μέτρια εμφάνιση, η επόμενη κίνηση της Πάτρας στο σκάκι των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Φέτος δεν νομίζω να λάβουν μέρος ο Δήμος μας, αλλά του χρόνου πιστεύω ναι. Και τα παιδιά, πιστεύω όλοι που είχαμε πάει, θα θελήσουν σίγουρα να ξαναπάνε. Και να μην κάνουν το ίδιο λάθη που κάνανε σίγουρα, στη Βουδαπέστη. Μάθαμε. Και τώρα. Και τώρα Ξάνθη. Ταραν, τατάμ. Ή στο Στόχαστρον. Σας ακούμε. Νίκος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Μπουγιουκλού, ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας Ξάνθης. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ μεγάλο μέσο το οποίο ενώνει, ζεσταίνει και συμφιλιώνει τα κράτη σε όλο τον κόσμο. Άρα εσύ είσαι από τη μεριά των παιδιών που πιστεύουν ότι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι αθλητικά. Γιατί αναφέρεσαι με αθλητική. Όχι, απλά το βλέπω ότι αθλητισμός και παιχνίδι συμφιλιώνουν τον κόσμο. Εδώ είναι η ομάδα μας όπου συμμετέχουμε εγώ, ο Στάτος, ο Τερεμίδης, τον οποίο θα έπρεπε να τον. Θα έπρεπε να είναι εδώ μάλλον μαζί μας, αλλά δυστυχώς επειδή είναι σχολές του Δήμας. Ο οποίος βέβαια βγήκε καλύτερος παίκτης και στη Βουδαπέστη και στην. Αυτό ήθελα να πω ότι ήταν η ψυχή του ομάδας. Πολύ καλός αθλητής, πολύ δυνατός. Μας έδωσε τους περισσότερους βαθμούς. Εδώ είναι στον πολυεκλητικό κρυό που παίζουν δύο κορίτσια. Είχε άλλη μορφή αυτό το παιχνίδι πριν μας δέσουν τα πόδια. Όπου τελικά μας δέσαν τα πόδια και μας το κάναν πιο δύσκολο. Και έτσι αυτό το παιχνίδι δυσκόλεψε και εδώ χτυπήσαμε και λίγο μια αλήθεια. Αλλά με την θέληση και την διάθεση να βγούμε πρώτοι, παλέψαμε μέχρι το τέλος. Και αυτό ήταν το ευχάριστο που μπόρεσε η ομάδα μας να πάρει πολλούς πόντους. Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ενώ άλλες ομάδες είχαν σταματήσει πιο νωρίς, νομίζοντας ότι είχαν τελειώσει το χρόνο τους ή ότι δεν είχαν τη δύναμη να συνεχίσουν. Εμείς παλέψαμε μέχρι και στο τέλος. Και έτσι μπορέσαμε να πάρουμε κάποιους πόντους από εδώ πέρα. Ήταν όντως πολύ δύσκολο παιχνίδι, διότι εκτός ότι ήταν δεμένα τα πόδια μας, εκτός ότι κουβαλούσαμε έναν κορμό, μας πετούσαν και με τον κουβά νερό οι αντίπαλες ομάδες. Αλλά εδώ φάνηκε η συνοχή και η συνεννόηση της ομάδας. Καθαρό δείγμα της καλής προετοιμασίας. Εγώ θέλω να πω ότι ακούσαμε όλες τις γνώμες εδώ των παιδιών, ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο παράγοντας τύχη είναι μετράει μεν, αλλά λίγο. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι η καλή προετοιμασία, η φυσική κατάσταση των παιδιών, η αντοχή τους στα παιχνίδια, η ομοιογένεια που θα δείξουν την ώρα των αγωνισμάτων, και το καθαρό μυαλό. Και η ευρηματικότητα όμως. Δηλαδή δεν. Θέλω να πω ότι εμείς πήραμε τη δεύτερη θέση. Πήγαμε πολύ καλά σε όλα σχεδόν τα αγωνίσματα. Είχαμε 4-5 δεύτερες θέσεις. Εκτός του Τζόκερ. Ναι, θα τελειώσω. Στα υπόλοιπα αγωνίσματα ήμασταν τρίτη-τέταρτη. Δεν είχαμε πάρει άλλη θέση κάτω από την τέταρτη. Εκτός από τον Τζόκερ που τερματίσαμε 8η. Και δεν θα πω ότι. Τόσο άσχημα πήγε το Τζόκερ. Βέβαια, εδώ είχαμε δράματα με τον Τζόκερ. Κλαίγαμε πάλι. Και τελικά χάσαμε την πρώτη θέση από τον Τζόκερ. Και από το κλείστριμα. Το οποίο, αν ας πούμε είχαμε την έκτη θέση, θα ήμασταν πρώτοι στην γενική κατάταξη, όχι δεύτερη. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι φταίμε εμείς που δεν παίξαμε καλά τον Τζόκερ. Είναι εκπληκτικό, Δάφνη, ότι ίσως είναι από τις λίγες ομάδες που δεν είχαν πρωτιά. Είχαν δεύτερη θέση. Πήγαν ύπουλα. Δηλαδή σταθερή, ψηλά, χωρίς πρωτιά. Σιγανοπαπαδιές, αλλά δεύτερη. Ήταν σταθερή. Αυτό πιστεύω ότι δημιουργήθηκε διότι η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή. Σταθερή. Σταθερή. Δεν είχαμε ούτε πολύ κακούς, ούτε πάρα πολύ καλούς. Του ύψου του βάθους, εκτός του Τζόκερ. Στον Τζόκερ ήταν, είπαμε, βάθος. Και θέμα τύχης και θέμα επιλογής. Αλλά Δηλώς. Τα άτομα, η ομάδα σαν ομάδα, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ δυνατή. Και ευχάριστα παιδιά, να το πούμε. Όλα τα παιδιά, όχι μόνο εσείς.
Δηλαδή ζήσαμε... Σαν σας χάρη και σας καμάρωσε. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία για μας, ας πούμε, μας έδωσε και ιδιαίτερη χαρά και η διάκριση που θα τη θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Ήταν δηλαδή, μας έχει στιγματίσει αυτό το πράγμα. Εγώ άκου τι έμαθα. Και όχι μόνο εμάς, και τους φιλάθλους τους έχει στιγματίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλοι λένε ότι πήγαμε στην Ουγγαρία 5 μέρες και δεν θυμόμαστε ούτε τη Βουδαπέστη ούτε τίποτα, παρά μόνο τις 4 ώρες που ήμασταν στα παιχνίδια. Πόσες ώρες? 4-5. Δεν περνάει ο χρόνος. Η φύλαθλη ήταν σε πόσες ώρες κάτσαμε. Η φύλαθλη όμως ήταν για 4-5 ώρες. Κάτσαμε στο τέλος. Αφού γιορτάσαμε και εξαφανίστηκαν οι 5 μέρες της Βουδαπέστης από το μυαλό τους και τους έμειναν μόνο εκείνες οι ώρες. Δεν ήταν μόνο για μας. Φαντάζομαι γυρίσαν όλοι βραχνοί, βραχνιάσουμε. Ήταν έδειξε και μια μπόρα εδώ συνήθως. Το γιόρτασε όλη η πόλη μας και εγώ έχω πληροφορίες ότι τοπικό κανάλι έπαιξε πριν από όλους τη συμμετοχή σας. Και ότι έγινε χαμός. Όλοι οι Ξάνθοι έπαιζε τα παιχνίδια με το που γυρίσατε. Ότι είχατε υποδοχή ηρώων. Δηλαδή μέχρι κλειδί, μέχρι πύλη της πόλης έπεσε. Το εμφωνείο με τους αθλητές και κάποιους φιλάθλους πήγε και μπήκε στην πλατεία, στη μέση. Δεν πέρασε τελωνιακό έλεγχο. Και όμως ο κόσμος, Ξάνθη πέρασε ένα μεγάλο πανηγύρι. Α, θέλω να πω επίσης ότι ήταν μαζί μας στην Βουδαπέστη και ο Δήμαρχος. Ο οποίος μας ψήφισε. Και ο Αντιδήμαρχος. Εδώ βλέπουμε βέβαια το 10ο παιχνίδι. Μας ψήφισε πάρα πολύ ο Δήμαρχος. Είναι ένας πάρα πολύ προκυσμένος άνθρωπος. Θα πάμε πάλι στα παιχνίδια χωρίς σήμερα σίγουρα, αλλά όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη. Ναι, και να μην το κάνεις σαν την Πάτρα, έτσι. Εδώ να πούμε ότι το τελευταίο. Να μην το κάνουμε σαν την Πάτρα. Εδώ είναι το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο παίζουν η Φωτεινή Ελένοβου, ο Στράτος ο Τερεμίδης. Ο Απόν, ο μεγάλος Απόν. Όχι, η Ανθή Κοροστέλη. Η Ανθή Κοροστέλη, ναι. Ναι, με τα κουστούμια δεν. Είχαμε φέρει πολύ καλή θεσία εδώ πέρα. Δεύτερη και διατηρήσαμε τη δεύτερη θέση. Αξίζει να στείλουμε ένα χαιρετισμό στο Στράτο που εύχομαι να μας ακούει αυτή τη στιγμή και να το ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη στο υπόλοιπό του. Γιατί όπως είπαμε είναι σε μια σχολή αστυνομίας και δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα μαζί μας. Καλή σταδιοδρομία. Και είναι σημαντικό βέβαια. Βέστε εδώ τώρα την Κερκίδα. Κερκίδα, βέβαια. Συγκινητική με τις σημαίες, με την ορχήστρα. Σας εμψυχώνω εδώ συνέχεια. Τώρα έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σίγουρα δεύτεροι. Δεύτεροι στην γενική κατάταξη, στην τελική κατάταξη. Ναι, στην τελική. Λοιπόν, οι διαδρόμοι την Αφρική μας που λεχερώσανε. Το πέλα μας, ναι. Με πολύ κόπο. Ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά άξιζε, άξιζε. Άξιζε. Άξιζε και νομίζω αξίζει και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι όλη η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν διακρίνεται κανένας, όλοι μας ανάψογοι. Δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να δώσουμε και φάνηκε. Πιστεύετε ότι έχει δεύτερη θέση? Νομίζουμε. Και ευελπιστούμε δηλαδή. Είμαστε σίγουροι. Αλλά η πρώτη είναι ο στόχος μας. Να πάμε όλοι μαζί. Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία. Στη Λισαβόνα. Τον έκανα από την αρχή. Το πιστεύω να αρχή και θέλαμε να δούμε και το κάνουμε. Θα δείξουμε. Θα επιστρέψουμε πάλι στην Ξάνθη. Αλλά πάμε λίγο στην Έδεσα. Και στο Σάκη το Λαμπρίδι. Παρακαλώ. Μετά τα ψάρια και τη Βουδαπέστη πάλι εδώ, πάλι στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Πολύ ευχαριστή εμπειρία. Εγώ ήθελα να μιλήσω για κάτι που δεν. Βασικά είναι λίγο πιο συγκεκριμένο για τη δική μου ομάδα. Ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για τη δική σου ομάδα, γιατί μιλήσαμε γενικά για τις άλλες ομάδες μέχρι τώρα. Ναι, δεν είναι. Μιλήσαμε γενικά για το κλίμα των παιχνιδιών και των παιχνιδιών εκείνες τις μέρες τις συγκεκριμένες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που έζησα εγώ με τη δική μου ομάδα. Ήταν ότι 3-4 μήνες που διέρχησε όλη η προετοιμασία από την αρχή της που μαζευτήκαμε κάποια παιδιά και άρχισε η προπόνηση και όλα αυτά, ξέρω εγώ, μέχρι και το τέλος. Άτομα τα οποία μπορεί να είχαμε ένα γεια μεταξύ μας και τίποτα άλλο, έτσι. Ξαφνικά φτάσαμε να γίνουμε για 4 μήνες οι πιο κολλητοί φίλοι, να έχουμε ένα φοβερό κλίμα και αυτό μας βγήκε, ας πούμε, στα παιχνίδια. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, ας πούμε, των 4-5 ημερών αυτών, ο τόνος της φωνής δεν υψώθηκε ούτε μία φορά από κανένα. Τι σου έχει μείνει? Όχι κακό, έχουμε σχετό. Από τα παιχνίδια. Τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή μέχρι τη τελευταία, τα πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω, για μένα είναι σαν μια ταινία στο μυαλό μου όλα. Δεν υπάρχει κάτι τίτλο, που να μπορώ να ξέρω. Τι τίτλο ταινίας? Μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές. 20.000 λεύγες υπέρ της θάλασσας, στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη. Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω αν θα ξαναπήγαινες, είναι περιπτώσεις. Καλά, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να ρωτήσει. Τι γεύση σου έχει μείνει στο στόμα? Ιδιαίτερα γλυκιά. Δηλαδή, είναι από αυτές που λέμε εμπειρίες που είναι μια φορά στη ζωή, ας πούμε, δεν ξαναπαρουσιάζονται. Δηλαδή, και αν ξαναπαρουσιαστούν, εγώ πιστεύω δεν θα είναι ίδια, δεν θα έχει την ίδια χάρη που έχει η πρώτη φορά.
Εδώ βλέπουμε τη γεύση από τα ψάρια και όχι τη γλύκα που αισθάνεσαι εσύ. Αυτό το φοβερό παιχνίδι. Σε βλέπουμε να παλεύεις με είναι το πανέρι σου. Σε αυτό το παιχνίδι, όταν στην αρχή που κάναμε την προετοιμασία των παιχνιδιών, οι κοπέλες δεν κάναν πατίνια. Υποτίθεται ότι κάναμε εμείς πατίνια. Όχι κοπέλες, κοπελάρες. Οι κοπελάρες. Κάτι δίμετες ήρθαν εδώ. Ναι, 90 είναι η κοπέλα που βλέπετε. Δεν το πίστευα. Λέω τι είναι αυτή. Ναι, είναι ένα 90 αυτή η κοπέλα. Λέω, ένας αποκλείεται. Έχει μια έδωση. Τα κορίτσια δεν υποτίθεται ότι δεν θα κάναν πατίνια. Ένα αγόρι θα ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδρομή με τα πατίνια. Και τελικά άλλαξε αυτή η δουλειά εκεί. Ξέρανε πατίνια τα κορίτσια. Είχαμε προπονηθεί λιγάκι, ναι. Κάναμε λίγο απ' όλα. Απλά στα παιχνίδια που έπρεπε να προετοιμαστούν περισσότερο τα αγόρια, προετοιμαστήκαν περισσότερο. Κάναν κάτι και τα κορίτσια, εντάξει. Και αυτό μας έσωσε κιόλας τελικά. Βλέπετε ότι δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, κινείται κανονικά. Απλά δεν είχε προπονηθεί ιδιαίτερα πάνω στα πατίνια. Όλο αυτό το θέαμα που έζησες αυτές τις μέρες και στην προετοιμασία και στο κανονικό παιχνίδι. Τα σκηνικά, τα φώτα, πώς θα χαρακτηρίζεις. Και όπως ένιωσες δηλαδή αυτό που λέμε από το ευρωπαϊκή συμπαραγωγή. Ήταν κάτι μεγαλοπρεπές. Ήταν γενικά και ο τρόπος που παρουσιαζόντουσαν τα παιχνίδια και όλα τα happenings που είχαν, υπήρχαν εκεί, ήταν πραγματικά εκπληκτικά. Δηλαδή δεν ξέρω στη δικιά μας, ξέρω εγώ, την Emission είχε τους ελεκτροδιστές στην αρχή, φαντασμαγωρικό θέαμα. Μέσα από το μαύρο σκοτάδι να πέφτουν ελεκτροδιστές, ξέρω εγώ, στην πισίνα, άσχετα αν κάποιοι βγήκαν να παίξουν. Και ήταν και σημαντικό γιατί όλα αυτά βγήκαν να παίξουν, βγήκαν και στις βαθμολογίες, εντελώς τυχαία. Πάντως εντάξει, δεν είναι και εύκολο να παίζει με το αλεξίπνο στην πισίνα μέσα. Η χαρά στο πρόσωπο του Σάκη. Εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι που αρχίζουμε και παίρνουμε τα πάνω μας. Εξού και η χαρά. Και αυτό που βλέπετε. Το φιλί της νίκης. Έχουμε και οπαδούς και κερκίδα. Κυρίες και κύριοι, ο καταλφαβητής και ο βελίξ της ελληνικής ομάδας, ψηλής ανοβελίας ολόκληρος. Οι ψαράδες της δικής μας ομάδας πήγε πάρα πολύ καλά. Πώς ήταν πάνω στο ρόλερ? Μια χαρά, δεν καταλάβαμε τίποτα. Λίγο γλιστρούσα. Φάγαμε και μια μικρή τούμπα, αλλά το παλέψαμε. Σε έβλεπα να δέχεσαι τις ρηπές από την αντίπαλη ψαρού. Ποια εθνικότητα ήταν? Πορτογαλέζα. Αν την πατήσουμε την Πορτογαλέζα. Όχι, μωρέ, καλά έκανε η κοπέλα τη δουλειά τη. Έκανε και στη δικιά μας τη δαγενή. Άκου λέει τώρα. Ήταν λοιπόν, ξέρεις τι ήταν, ήταν πολύ ωραίο. Ναι, αλλά. Και ήθελα να αλλάξω αυτό που είπες. Γιατί εμείς παίξαμε σε αυτό το παιχνίδι όσο καλύτερα μπορούσαμε, επειδή μοιάζει πολύ με, το ελληνικό, με τα ελληνικά παιχνίδια. Μάλιστα. Είχε ψάρια. Βέβαια πρέπει να ήταν πολύ πεινασμένη η δικιά μου για να περάσω όλα αυτά, να μπορέσω να τη δώσω τα ψάρια. Αλλά ήταν, είχε πολύ πλάκα αυτό το παιχνίδι. Εγώ το ευχαριστήθηκα προσωπικά πάρα πολύ. Και σήμερα με τα πολλά ψάρια που έχουμε, μοιάζει λίγο με Ελλάδα. Δε. Μοιάζει, ναι. Και εντελώς τυχαία να σου πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν όντως ελληνικό. Μου ζήτησε να σχολιάσω κάτι σε αυτό που είπε. Ναι, να σχολιάσεις ακριβώς αυτό το συνέστημα της διεθνούς συμπαραγωγής, τις άλλες ομάδες, την οργάνωση, την τηλεοπτική, γιατί τόση ώρα μιλάμε για τους αγώνες και έχουμε ξεχάσει ότι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι τηλεοπτικό πρόγραμμα, είναι εκπομπή. Όλο αυτό που έζησε εκεί, πώς το αντιλήφθηκες, πώς, τι σκέφτηκες? Σε εμάς τους παίκτες δεν φαίνεται σαν εκπομπή, ψυχρή εκπομπή, έτσι με αυτή τη λέξη. Πολλές φορές σταματάνε όμως γιατί κάτι δεν πάει καλά στο γύρισμα. Ναι, δεν δίνουμε σημασία σε αυτό πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή είσαι τόσο απορροφημένος μέσα στο παιχνίδι σου που δεν δίνει σημασία σε οτιδήποτε άλλο γύρω, ούτε στον κόσμο ούτε σε τίποτα. Τι βλέπουμε εδώ, λοιπόν, τώρα εδώ, ακριβώς, εδώ πρέπει, αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε. Γνώμη, πρέπει να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και στα δύο παιδιά που παίζουν, που είναι ο Λάζαρος Γιαννούσης και η Πέπη Γεωργίου, και στον αρχηγό μας τον Μίνο τον Βαλταδόρο. Τι έχει γίνει εδώ τώρα, αυτό το παιχνίδι δεν το είχαμε καθόλου πιο πριν. Ναι, δεν έχει μεταφορά. Επειδή κάτι έγινε, δεν το παίζει Ξάνθη και το παίζουμε εμείς. Και δεν είναι, όπως βλέπετε, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο παιχνίδι. Έχει ακροβάτι, έχει τραπεζίτη. Ιδιαίτερα εύκολο. Στα οποία δεν είχε δουλέψει κανένα από τα δύο παιδιά. Μόλις την προηγούμενη μέρα, με την Πέπη βρήκαμε εκεί κάποιο τραμπολίνο και δούλεψε λίγο εκεί. Ο Δε Λάζαρος δεν είχε ανέβει ποτέ του σε ακροβάτι. Το παίζουμε στην πρόβα, όπως μας το δείξαν, ξέρω εγώ, και με όποιο τρόπο μας το δείξαν, βγαίνουμε πρώτη εκεί. Και παρόλα αυτά, εγώ δεν ήμουνα τη γνώμη να παίξουμε αυτό το τζόκερ. Παρακινδυνευμένο. Ναι, βέβαια. Και γι' αυτό αξίζει ιδιαίτερη μια στο Μένιο τον Βαλταδόρο τον αρχηγό, ο οποίο επέμενε σε αυτό. Εγώ το ήθελα το κάρο. Αυτό επέμενε σε αυτό και τελικά δικαιώθηκε.
αυτή ήταν η παρουσίαση νομίζω των καλύτερων παικτών όλων των ομάδων που συμμετείχαν στα παιχνίδια χωρίς σύνορα 1997. Μάλιστα. Τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, τους αξιολογήσαμε. Έχουμε όμως και έναν τελικό, στον οποίο όπως είπαμε πολλές φορές πήγε η Ξάνθη και στον οποίο θα πρέπει να αποτίσουμε και ένα φόρο τιμής. Εδώ θα φέραμε ένα χειροκρότημα από την ομάδα, έτσι. Και για την Βουδαπέστη και για τον τελικό. Περνάει, σκόνη γίνεται, αραβάς περνάει, σκόνη γίνεται, σήκω στο φουστανάκι σου να μη σκόνη. Α, να μη σκονείτε, να δεις τι γίνεται. Να δω τι γίνεται. Περνά, παραβάς περνά, παραβάζεις του τόρου, πως το πουτανάκι, πως το πάρει. Πας στη Λισαβόνα, όταν πήγαμε στη Λισαβόνα, ήμασταν εν μέρει ικανοποιημένοι ότι πήγαμε, αλλά δεν θέλαμε να σταθούμε εκεί. Είπαμε πάλι να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να βγούμε πιο ψηλά. Βέβαια, δεν είχαμε πλέον στόχο πρώτη, δεύτερη θέση, γιατί είχαμε δει τις ομάδες και καταλάβουμε ότι έπρεπε να προσγειωθούμε σε κάποιες θέσεις κάπου στη μέση. Τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ δύσκολα συγκριτικά με τους Βουδαπέστες. Εδώ βέβαια βλέπουμε την άνεση του Στράτου, παρόλο τη δυσκολία των παιχνιδιών. Εδώ είπαμε και προηγουμένως, ήταν το τζόκερ μας που το πήγαμε αρκετά καλά. Εδώ να πω λίγο εδώ... γιατί ήμουν πίσω. Πήραν τηλεγράφηση που είχαμε είναι τζόκερ της Βουδαπέστης. Ναι, ότι κάναμε μία πατέντα και φρενάραμε το κάρο, αν παρατηρήσετε, με το χέρι. Δηλαδή, εγώ που ήμουν πίσω, τακτική του Νίκου. Να τον φρενάρω, το σταμάτησε το κάρο το τυρόδα. Μπράβο. Το ίδιο κάνει και η Πορτογάλη. Έτσι μπορούσε να φρενάρει εκεί που ήθελε ο Στράτος για να μπορέσει να πηδήξει να σπάσει τα μπαλόνια. Πρωτότυπο ή το αντέγραψε από τους Πορτογάλους. Σε αυτό μπορώ να πω ότι μας βοήθησε πιο ο Μπάμπης, το οποίο το ρωτήσαμε και μου το είπε με τρόπο ότι μπορείς να το κάνεις. Μπάμπης είναι ο κριτής μας. Ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ και στη Βουδαπέστη και στη Λισαβόνα. Για να γυρίσουμε πάλι γενικά ότι τα παιχνίδια ήταν πολύ πιο δύσκολα από τις Ουγγαρίες. Βέβαια, ήταν οι ομάδες. Και εμείς πλέον εκεί πήγαμε να πάρουμε μια θέση όσο το δυνατόν καλύτερα, όπως είπε προηγουμένως. Προσγειωμένα θέλαμε να είμαστε κάπου στην τέταρτη με πέμπτη θέση. Να πλασαριστείτε δηλαδή στο κέντρο. Κάπου για το κέντρο, γιατί πλέον καταλάβουμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Πρέπει να είμαστε πρώτοι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το αποτέλεσμα θα δείξει. Πώς ήταν αυτή η... Πολύ κουραστικό, πολύ κουραστικό. Ναι. Πολύ κουραστικό, πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα παιδιά εδώ πέρα, βοήθησαν όσο μπορούσαν. Εσείς πώς βλέπατε σαν συνεπιβάτες στο Στράτο μπροστά? Εμείς μπορούσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση πιο καλά και το βοηθούσαμε πάρα πολύ. Μπρος πίσω, σήκω κάτσε και έτσι καταφέραμε το αποτέλεσμα. Είναι όπως και να έχει. Και μεγάλη αγωνία όταν πάμε παλιά. Εδώ πίσω δεν το ξέρω αυτό. Το καλό είναι ότι παίρνουμε 16 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Τα διπλασιάζουμε δηλαδή ό,τι παίρνουμε. Και όπως ξέρουμε είναι παιχνίδια αγάπης, χαράς και ομορφιάς. Πάντα. Δεν πάρουμε, περνάμε καλά. Και αν δεν πάρουμε 16 μάτων 14, γιατί και οι Ούγγλοι φτάσανε να μην έχουν σπάσει δύο μπαλόνια, θα δούμε. 16-14 είναι πάρα πολύ καλά. Έχει τζόκερ εμείς όμως αυτό. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό τζόκερ και το μάτι της Ξάνθης. Ζήτω! Όντως καλό τζόκερ αποδείχθηκε εκ των υστέρων, γιατί ήμασταν χαμηλά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θέλω να σταθώ επίσης. Στην παρουσία των κοριτσιών μας ήταν πάρα πολύ δυνατά τα κορίτσια μας και ίσως αυτά μας βοηθήσανε και στη δεύτερη θέση της Ουγγαρίας και, και στον τελικό που φτάσαμε στην έκτη θέση. Δηλαδή όταν έπεφτε το ηθικό σας ανεβάζανε... Τα κορίτσια ήταν πολύ δυνατά. Ήταν και τα πέντε που χρησιμοποιήσαμε πολύ καλές και πολύ όμορφα. Αγωνίστηκαμε πάρα πολύ μεγάλο πείσμα. Η Λισαβόνα τελικά ήταν και αυτή μια πολύ ωραία εμπειρία. Χαρήκαμε την έκτη θέση. Δεν μας λείπησε η έκτη θέση. Τη χαρήκαμε. Με δόξα και τιμή φτάσαμε στο τέλος. Τελικά αποτελέσματα. Πρώτη Πορτογαλία, δεύτερη Ιταλία, τρίτη Ελβετία, τέταρτη Ουγγαρία, πέμπτη Ολλανδία. Έκτη Ξάνθη. Λοιπόν, η ώρα η καλή. Τώρα θα πάρετε τα δώρα σας. Τώρα χαιρόμαστε όλοι και εγώ πρέπει να σας πω ότι ο εκδοτικός οίκος Elix και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη κυκλοφόρησαν για τη νέα χρονιά ένα εντυπωσιακό οικολογικό ημερολόγιο για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Πρόκειται για μια έκδοση με ενδιαφέροντα κείμενα και φωτογραφίες στον αγώνα για την επιστροφή των μαρμάρων στην πατρίδα μας. Η έκδοση διατίθεται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε ολόκληρη τη χώρα και βεβαίως θα έχετε ο καθένας σας από ένα τέτοιο ημερολόγιο να μας θυμόσαστε. Δεν νομίζω ότι χρειαζόστε βέβαια το ημερολόγιο για να θυμηθείτε τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Αυτά έχουν γράψει και δεν ξεγράφονται. Κάτι αφιχθέντα να τα δω. Και ήρθε και ο Άγιος Βασίλης με τα δώρα. Να το δείξουμε και στην κάμερα.
Να το δείξουμε για την κάμερα. Είναι πραγματικά μια πολύ προσεγμένη έκδοση. Είναι αυτό. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και γεμάτη χαρά έτσι απόγευμα. Ένα. Δεν δύο χέρια, παιδιά. Ελπίζουμε, παιδιά, να σας ξαναδούμε στα παιχνίδια όσο θα είμαστε κι εμείς. Κάποια στιγμή να ξανανταμώσουμε. Ελπίζουμε οι διάδοχοι σας να μας φέρουν πρωτιές, να μπορέσουμε κι εμείς να ορλιάξουμε λιγάκι, να βγάλουμε το αποθυμένο μας. Διότι και μας βοηθάτε στο να παρουσιάσουμε. Όταν μια ομάδα πηγαίνει καλά, βλέπετε πόσο ανεβασμένοι είμαστε, Δάφνη. Και ελπίζω κι εμείς να αντέξουμε και να είμαστε το 1998 στο Jeux Sans Frontières. Εσύ επί δύο. Εγώ επί δύο και... Να είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά, να έχει επιτυχίες για τις ελληνικές ομάδες και θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ συμμετοχής δήμων φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε είναι πάρα πολλούς δήμους. Είναι χρονιά για την Ελλάδα των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Οι υποψηφιότητες ναι, φοβερές υποψηφιότητες. Είναι σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας θέλουν να συμμετέχουν και βεβαίως τώρα έχουν καταλάβει μετά από τόσα χρόνια τι σημαίνει και για τον ίδιο το Δήμο να παίζεται σε μια διεθνή συμπαραγωγή και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό τόσων εκατομμυρίων τηλεθεατών. Παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι, θα είμαστε πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ σύντομα μαζί σας. Μέχρι τότε να είστε καλά και μείνετε συντονισμένοι μας. Μπορεί νόητε από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, το μόνο που έχω να σας πω, ραντεβού του χρόνου στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, τα δημοφιλέστερα παιχνίδια στην Ευρώπη. Έλας! 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 Έλας!